Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης και καλή εβδομάδα. Γεια σου Τζόρταν. Καλή εβδομάδα και από μένα. Το βρήκες στα μάξι? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Πώς θα το ψάξεις ακόμα? Περάσανε τώρα καμιά εβδομάδα, 8 μέρες. Τώρα ξέρεις, είναι ικανοί να σε φέρουν με κλεμμένο αμάξι που στο φάγανε. Να πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας, να πληρώσεις να πούμε. Πήρα χαρτί βεβαίως από την αυτή. Βράση τι πήρες τώρα? Πήρα τα χαρτιά, τα κάναμε όλα. Ναι. Το θέμα ήταν τα χαρτιά που είχαμε μέσα και τα αυτά. Πέρα την απώλεια του αυτοκίνητου, ας πούμε. Ναι. Και τα υπήρχαν και έγγραφα μέσα. Άδειες, διπλώματα, ιστορίες, αυτά. Λεφτά θέλουν αυτά, ε? Θέλουν λεφτά, θέλουν χρόνο. Βέβαια με την καταγγελία που έχει γίνει, ας πούμε, ναι, μετά από κάποιες μέρες, αφού περνάς στα κουμπίτερ όλα αυτά επί τόπου τότε, ναι, ναι. Παίρνεις τη βεβαίωση, ναι, της καταγγελίας, ας πούμε, και με αυτά μπορείς να, καταρχήν να μην σε ενοχλούν για κάποιο διάστημα στο δρόμο, ας πούμε, όταν έχεις την απώλεια του διπλώματος, αφού τα έχεις δηλωμένα αυτά εκεί πέρα, μέχρι να βγάλεις το επόμενο. Με αυτό το χαρτί πας στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών και βγάζει το επόμενο δίπλωμα. Το δίπλωμα αντικατάσταση δηλαδή. Σε κανένα χρόνο είναι... το βγάζει τώρα αυτό? Όχι, ρε, επί τόπου. Είναι ευρωπαϊκού τύπου το δικό μου, ήταν, ας πούμε, καινούριο. Ήταν καινούριο. Επαγγελματικό. Ναι, ναι. Είναι 15 ετία για όσου δεν γνωρίζουν. Και αυτό κοστίζει τώρα ένα παράβολο των 50 ευρώ, πόσο κάνει 70. Επειδή ήταν πλαστικοποιημένο και καινούριο, τόσο αλλιώ ήθελε λίγο παραπάνω. Από ναι, ό,τι μου είπε ένα φίλο μου που έχει σχολείο οδηγών, α πούμε. Και επίσης κάτι άλλα χαρτιά που είναι, και με αυτό τη βεβαίωση επίσης πηγαίνεις και στην εφορία, το ξεδηλώνεις εάν δεν βρεθεί, να μην έχεις τέλη κυκλοφορίας, να μην έχεις οτιδήποτε συνέπειες, ή ου μη γίνεται συμβεί κάτι, ας πούμε. Ναι, ου μη γίνεται συμβεί κάτι, ας πούμε, να είσαι και κατοχυρωμένος φυσικά. Τι να έχει συμβεί δηλαδή? Χτύπα ξύλο, μπορεί να γίνει κανένα ατύχημα, ρε φίλε. Ναι. Κανένα ατύχημα, ή καμιά κλοπή, ξέρω εγώ. Ναι. Να μην έχει και τέτοιου πονοκέφαλου. Ναι, σωστό. Από αυτή την άποψη είμαστε καταγγελία. Κάνει την καταγγελία όχι για να σε βρουν τα μάξι, ή κάνει καταγγελία όχι, για να καλύψει τον εαυτό. Όχι, έχει γίνει και μείνει να βρεθεί το αυτοκίνητο. Εντάξει, τώρα επί τη ουσία καλή βέβαια από πολλέ πλευρέ. Να σε πω κάτι. Αν στο κλέμα τα μάξι στην Αμερική είναι δύσκολο, ήταν δίπλα σε ξενοδοχείο που είχε κάμερε, δεν θα έρχονταν κατευθείαν σε 5 λεπτά, 10 λεπτά να δουν εκεί πέρα κτλ. Τώρα τι κάμερε τώρα τι είδαν αυτοί εκεί? Πηγαίνει ρε παιδί μου, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πε μου, ρε Τζόρνταν. Δεν Θεό. Μπορεί ο καθένα να τι πάρει. Ναι. Αυτό είναι. Ποιο τι πήρε τώρα δηλαδή? Πήγαινε η αστυνομία και τι παίρνει. Πήγε, τι πήρε. Πήγε, τι πήρε. Και τι είδε δηλαδή? Δεν ξέρω τώρα τι είδε, αν είδε κάτι ή δεν είδε. Εντάξει, αυτό είναι απόρριτο. Σιγά πήγαν τι πάρουν. Πήγανε τι πήρε. Ξέρω καλά, αφού πήγα εγώ, μίλησα με τον διευθυντή του ξενοδοχείου. Πήγαν τι πήρε. Πήρα το τηλέφωνο, την κάρτα του, την πήγα στο τμήμα. Ναι, και πάλι εκεί. Τι είδανε? Πήγε να δει τι είδανε? Δεν πήγα, θα πάω αυτέ τι μέρε να δω. Αυτή ότι είναι και λίγο απόρριτο αυτό. Δεν μπορεί να το λύσει ο καθένα και δεν το δίνει σε καθένα κανόνα για να ξέρει. Ποιο το δίνει? Μόνο στην αστυνομία το δίνει. Ή αν θέλει και στην αστυνομία δεν μπορεί να το δώσει. Ναι, ναι. Και μετά πα με τον εισαγγελέα. Αλλά συνήθω το δίνουν, α πούμε, στην αστυνομία. Ναι. Είναι, πώ το λένε, τέτοιο προσωπικά αυτά. Ναι, προσωπικά αυτά. Δεδομένα, ναι. Ναι. Τι λέει άλλο? Τίποτα. Νέκρα έξω, χαμό γίνεται. Τι ίσως, ίσως η χώρα, να πούμε, περνάει τις πιο δύσκολες στιγμές στα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια, πιστεύω εγώ. Από τότε που ξέρουμε τον εαυτό μας. Σοπαρα, τι λες, εδώ πέρασε χούντα, ρε. Τρελώσε, η συνταγματάρχη. Η χούντα ήταν μια χαρά, φίλε. Γιατί... Αν και δεν τη ζήσαμε καλά εμείς. Πώς ήταν μια χαρά, ρε. Μια χαρά ήταν. Δεν μπορούσες να μιλήσεις, δεν μπορούσες να. Και τώρα μιλά, αλλά δεν έχεις τον παντελόνι μία. Τι σημασία έχει? Φυσικά σε αυτό το αυτό είμαστε. Εγώ μπορώ και μιλάω, ρε. Μπράβο, μίλα. Τι σημασία έχει? Μίλα. Όλοι μιλάνε, αλλά. Μα κάνει κανείς τίποτα. Φράγκο δεν υπάρχει στο αυτό. Και τι? Μόλις βγάζεις το πακέτο από την τσέπη να πούμε να καπνίσει, να πάρεις ένα τσιγάρο, σε ορμάρε 5-6. Μου δώσει ένα τσιγάρο, μου δώσει ένα τσιγάρο. Ναι. Δεν υπάρχει, είσαι έτσι έξω. Σέντς, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, αλλά υπάρχει ελευθερία. Και ο κόσμος τώρα εκεί των κυβερνώντων, αυτοί που διοικούν, γιατί. Τι, μια χαρά είναι, τι, βλέπω καμιά φορά και τα πρωινά, επειδή ξενυχτάω ψάχνοντα. Ψάχνει τα μάξι. Ναι. Τα πρωινάδικα τα βλέπω έτσι λίγο πεταχτά, ας πούμε. Ποια πρωινάδικα βλέπεις? Ένα βλέπω εκεί του Αντένα, τον Παπαδάκη, βλέπω τους άλλους εκεί του. Α, πρωί-πρωί, ναι. Γυβρικόλακα έγινε, ναι. Εντάξει, τα βλέπουμε, μας ενδιαφέρουν. Με στην πιάτσα είμαστε, πρέπει να δούμε και τι μας γίνεται. Τα μπλόκα τα αυτά. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που κυβερνάνε, ναι, απέχουν παρασάγκας από την πραγματικότητα. Ούτε καν ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί, καινούργιοι. Ο κόσμος έξω καινούργιοι, αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο. Λοιπόν, ο κόσμος έξω υποφέρει, υπάρχει πρόβλημα όντως μεγάλο. Και αυτοί αγρόν αγοράζουν. Ναι, αλλά έχουμε αριστερά. Λοιπόν, έτοιμοι να κατέβουν όλοι στην Αθήνα είναι τα τρακτέρια και τα αυτά. Σιγά μην πάνε. Θα πάνε και θα πάνε μαζί τους και όλοι και πολλοί άλλοι, άλλες κοινωνικές ομάδες. Τι θα τους φάνε στις καρότσες? Πώς θα το πάνε? Τι θα τους πάνε? Ξέρεις τι είπε σήμερα ένας αγρότης στον Παπαδάκη το πρωί? Ο αγρότης. Τόσο αγανακτισμένο ήταν, επικεφαλής των αγροτών, α πούμε, εδώ το Μαλγάρο πρέπει να ήταν αυτό. Μαλγάρο, ναι.
Μην τυχόν και περάσει αυτό το πράγμα που δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Ναι, ναι. Αλλιώς θα κατέβουμε κάτω, θα σας κάψουμε τη βούλη. Έτσι επιλέξει, του είπε. Το παγρότη. Ναι. Και δεν το υιοθετούμε, ο Παπαδάκης τρόμαξε να πούμε, και δεν τα υιοθετούμε. Τα υιοθετώ εγώ, λέει ο άλλος. Τα κλάδικη. Ναι. Δεν γλιτώνεται με τίποτα. Μες. Ψάξτε αλλού, λέει. Αυτοί που βγάλαν τα λεφτά έξω, αυτοί που φάγαν τα λεφτά, αυτοί που κάναν τα λεφτά. Έτσι έλεγε ο αγρότης. Βεβαίως. Και αν υπάρχουν και μέσα στους 500.000 αγρότες, να πούμε, ξέρω εγώ, 5.000 που λέτε εσείς ότι φάγαν τις επιδοτήσεις και κάτι, γιατί ακούγεται και αυτή η καραμέλα. Δεν έχουν τιμολόγια, δεν έχουν αυτά. Ναι, ναι. Έφευγε προϊόν χωρίς τιμολόγιο. Χωρίς δελτίο αποστολής, χωρίς αυτό. Γίνεται. Ψάξτε τους λοιπόν αυτούς. Έλα. Ναι. Γίνεται δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Ναι. Πώς δεν γίνεται. Θα τους πληρώσει δηλαδή. Χωρίς τιμολόγιο στην Ελλάδα φύγει πράγμα. Τρελό, έρε. Γίνεται έλεγχος έξω. Καταρχήν δεν φορτώνει το αυτοκίνητο, ρε φίλε. Άμα δεν έχει δελτίο αποστολής και τιμολόγιο. Δεν πληρώνεται αν δεν έχει τιμολόγιο. Βέβαια, τι. Φυσικά. Λοιπόν, οπότε απέχουν και αυτοί από την πραγματικότητα. Οπότε τι θα κάνουν, θα πάνε οι αγρότες στη Βουλή. Το άλλο πάλι. Ποιο? Το άλλο με τους πρόσφυγες. Τι κάνανε? Εκεί να δεις τι γίνεται. Τι έγινε, και ετοιμάζουν τους χώρους συγκέντρωσης τώρα σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Τέσσερις χώρους στην Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, οπότε τι. Στην ΚΟ έναν. Εκεί να δεις. Ο Δήμαρχος έγινε αντάρτης τώρα. Γιατί να μην φέρουν τους ανθρώπους εδώ? Τι έδε. Πώς? Δεν πρέπει να έρθουν εδώ οι άνθρωποι. Πού? Εντάξει, να υπογράψαν μια σύμβαση αυτή εκεί πάνω. Κάτι υπογράψαμε. Υπογράψανε. Τι υπογράψανε λοιπόν. Τι υπογράψανε. Όταν έρχονται εδώ για να φεύγουν. Ναι. Θα φεύγουνε. Θα έρχονται εδώ. Και τι άμα δεν τους παίρνουν οι άλλοι, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε εμείς. Αυτό είναι. Θα έρχονται οι ξένοι, θα φεύγουν οι Έλληνες. Εντάξει. Είναι λοιπόν το τραγούδι του Καζατζίδη, του μεγάλου Καζατζίδη. Είπε ο μεγάλος. Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Τέτοιο πράγμα είπε. Βέβαια. Ξέρεις τι είναι τώρα. Διαχρονικός ο Στέλιος. Βεβαίως διαχρονικός. Ναι, ναι. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Ευχάριστος. Ευχάριστος ήταν, είχε ακουμπήσει την εποχή, την τότε ναι. εποχή, η οποία αυτή η τότε εποχή είναι μια επανάληψη. Είναι ένα γύρισμα, πώς το λένε, είναι ένα ξανά. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Φεύγει ο κόσμος, κάνει αυτά, υπάρχει προσφυγιά, μετανάστευση, υπάρχουν δυσκολίες, δεν υπάρχει μία. Τα ίδια πράγματα στο περίπου είναι πάλι. Και έτσι ήταν πάλι και τότε, δηλαδή. Ξανά πίσω θα χτυπήσουμε, φεύγει ο πολιτισμός, γιατί ο πολιτισμός, ο πολύ πολιτισμός, ναι. μου φαίνεται ότι μας πείραξε. Κινητά, ιστορίες, ξέρω εγώ, αυτοκίνητα, τον Ατάλο, τηλέφωνα έτσι. Ο Πάο και πάμε κερκίδα. Να φάμε σε ένα γρίδα και ιστορίες ναι. και τον Ατάλο. Πάει. Πάει αυτό. Πάει. Πάει το, ήρθε το πλαστικό το χρήμα, ναι. τα δάνεια τα πολλά, χρεώθηκε όλος ο κόσμος. Ναι. Τώρα χρεώνουν και τα πώς θα λένε. Τι χρεώνουν? Αυτά τα δικά σου, πώς το λένε, τα περιουσιακά να πούμε. Το έμφυα που λέμε για τα σπίτια. Βέβαια, το έμφυα. Γιατί να πληρώσεις εμφυα, ρε φίλε. Γιατί, πώς, τι θα γίνει. Αγωνίστηκες τώρα 20 χρόνια, 30 χρόνια, πάρεις ένα σπίτι. Γιατί να πάρεις και σπίτι. Θα το πληρώνεις. Γιατί να πάρεις σπίτι. Γιατί να μην πάρεις σπίτι. Γιατί να πάρεις. Τι νόημα είχαν αυτές οι 100.000 που έδωσες για να αγοράσεις ένα κακώς σπίτι. Τα έδωσες. Ναι, γιατί κακώς θα μείνεις στο ενίκιο, μια χαρά. Γιατί να μείνει στον ίδιο ρε, εσύ. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Αφού μας λέει. Δηλαδή ο άλλος μπήκε με δάνεια, μπήκε με υποχρεώσεις, μπήκε με προβλήματα, μπήκε με αγώνα μεγάλο, και με δικοβάρδιες δούλευε αυτά. Και τι κερδίσαμε. Μισό λεπτό ρε φίλε. Για να κάνει ένα σκοπό στη ζωή του, έχει δύο παιδιά, σου λέει πάρω ένα σπίτι για δάνειο, το ξεχρεώσω, θα πάρω ακόμα ένα, να πείσω τα παιδιά πάνω σπίτι. Και αυτά τώρα μου τα βάζει τώρα έμφυα και τέτοια. Άρα μιλάω τώρα. Κακώ τα κάναμε τα σπίτια. Κακώ τα βάλαν αυτοί. Εντάξει. Τους φόρους και τα αυτά. Τι κακώς τα κάναμε. Εμείς καλώς τα κάναμε. Τι να κάνεις δηλαδή, άμα δεν κάνεις σπίτια, άμα δεν κάνεις παιδιά. Φορολογούν και τα παιδιά. Άλλο πάλι αυτό. Μην κάνεις. Ναι. Η άλλη Μητσοτάκη να έλεγε κάντε παιδιά. Θα χρηματοδοτήσουμε. Σχορεμένη Μαρίκα. Πώς θα γίνει τώρα, ρε φίλε. Τι να κάνεις τελικά. Ψέμα στο ψέμα, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Σε κάνεις παιδιά πιστεύω επειδή είσαι το πει Μαρίκα δηλαδή. Όχι, ρε φίλε. Το Καραμαλής είπε. Κάνε τρίτο παιδί και. Στην Ελλάδα. Τι υπήρχε. Δεν γεννούσαν οι Έλληνες, παιδί μου. Υπήρχε πρόβλημα. Δεν γεννούσαν, αλλά. Μαμούσανε. Εντάξει, τι έχει σημασία αυτό. Παιδιά δεν κάνανε. Εντάξει. Ναι, το άλλο είναι ελεύθερο. Ναι. Δεν κοστίζει. Δεν στο φορολογούν αυτό. Δεν στο φορολογούν, δεν κοστίζει. Αυτό δεν φορολογείται. Ναι, τώρα πάλι θα πάμε στα παλιά τώρα. Πώς, δηλαδή ναι. Ναι. Πάλι θα φτάσουμε στο παλιό. Ποιο, τι. Παιδιά δεν θα κάνουμε. Γιατί να κάνουμε. Ναι, άμα τα φορολογούμε, τι να κάνουμε. Σου λέει τώρα έχει ένα σπίτι. Πρόσεχε. Πήρα και ένα σκύλο, λέει, τον δηλώσει. Λέω γιατί, πρέπει να το δηλώσει. Λέει ναι. Πρέπει να δηλώσει. Δεν και το σκύλο εδώ. Γελάει ο κόσμο. Έτσι είπε, ναι, βέβαια. Πρέπει να το δηλώσει. Αν φτάσουμε και σε αυτά δηλαδή τώρα. Ναι, ο κόσμο τώρα. Τώρα έχω παράνομο, δεν το δήλωσα. Θα με πιάσει κι άλλο στον δρόμο και μου πει φίλε. Να σε πιάσει. Πληρώνει, ξέρω εγώ, πρόστιμο γιατί δεν δήλωσε το σκύλο. Θα το τραβήξω ένα μπερντάκι ξύλο. Τι α με πάρε με. Μεγάλη ξεφτύλα. Ναι. Έχουν ισοπεδωθεί. Θα σου ένα σουλτάν με ρεμέτ. Δεν υπάρχουν ναι. δηλαδή. Ναι, όσο ναι. πιο πολύ δουλεύει, όσο πιο πολύ χρεώνεσαι. Ναι. Είναι μια κατάσταση. Οπότε να το ρίξουμε στην μπάλα και στην παλαβή. Η μπάλα, ποια μπάλα. Ξεφτυλίσει και το προϊόν αυτό. Ναι, το ήδη ξεφτυλισμένο προϊόν. Πάει και αυτή. Τι μα έμεινε, ρε τώρα, λοιπόν. Κάνω μια κουβέντα εδώ μαζί σου τώρα. Ναι, φτάνουμε τώρα. Φτάνουμε τι μα έμεινε δηλαδή. Φτάνουμε λοιπόν και. Σεξ έμεινε πάλι να πάλι στο παλιό που λέγανε οι παλιοί. Τι να κάνουμε. Ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Αυτό είναι τέλειο. Δηλαδή τι άλλο, τι μένει, μένει τίποτα άλλο.
Κάμια μπύρα, κανένα αυτό, να ρίχνουμε καμιά σούρα. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και να περνά καλά, να είσαι καλό, να είσαι εντάξει. Ξέρω εγώ, ταυτονόητα. Ταυτονόητα. Άλλο τι να κάνει. Ναι, τι, να κάνει σχέδιο τώρα, τι θα κάνει. Τι σχέδιο να κάνει. Σαν χλαμάρε. Ανατρέπονται από τη μια μέρα στην άλλη. Καλό είναι αυτό, δεν θα έχουμε και άγχο. Ναι. Όταν αρρωσταίνουμε, θα πηγαίνουμε σε νοσοκομείο, κολλάμε ένα μικρόβιο, πεθαίνουμε πριν την ώρα μα. Θα μα το κολλάνε αυτοί. Θα μα το κολλάνε επίτηδε. Εξυπίτηδε, λε. Ξέρω εγώ τώρα. Συνέχεια ο ιό τάδε, ο ιό τάδε. Τώρα βγήκε ο ιό. Έφυγε από την Αμερική ένα ιό, πήγε στην Ουκρανία. Τι δουλειά έχει από την Αμερική στην Ουκρανία. Λαθρομετανάστη ήταν ο ιό. Ουκρανό δηλαδή. Πήγε ο Ουκρανό εκεί πέρα. Έβγαλα και ο Ζαγοράκη έκανε υπερώτηση στη Βουλή για τον ιό Ζήφκα. Ζήφκα. Ο Ζήφκα, ο παλιό του Ηρακλέο. Όχι, ιό Ζήφκα. Έτσι λέει. Α, Ζήκας. Ζήκας. Ζήκας, όχι Ζήφκας. Ζήκας ξέρω ένα ζαχαροπλάσιο εγώ. Θα με τρελάζεις. Πολλά χρόνια, ναι. Παράδοση στο κλίγο. Ρε το Τζόρταν, ρε εσύ τι γίνεται, ρε. Ρε το Τζόρταν, ρε εσύ Τζόρταν, αυτό τον Ολυμπιακό να τον κερδίσεις, ρε. Αυτός ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά, είναι για γέλια και για κλάματα. Δηλαδή πρόσεξε να δεις. Δηλαδή αυτοί τους φτύνεις και νομίζουν ότι ψυχαλίζει. Τους φτύνει όλη η Ελλάδα, τους φτύνουν οι ίδιοι οπαδοί τους. Δηλαδή τέτοιο ξεφτυλισμένο προϊόν το ξεφτέλησαν αυτοί, αυτοί είναι υπεύθυνοι. Και εσύ πήγες βέβαια, με, το... και εσύ πήγες με τον Μπερμπάτοφ να τους πάρεις. Ακού, ακού, ακού. Τώρα με εμένα μιλάς. Με σένα, με το μιλάω. Λοιπόν, άκου να δεις. Στην τηλεόραση μην μούρνεις με αυτή τη ρίγα την. Σε δείχνω πιο χοντρό, να ξέρεις. Είναι όμως καινούριο. Από πού το πήρες αυτό το pullover? Ψωνίζει η γυναίκα που να ξέρει. Α, γυναίκα το πήρε. Τη λαϊκή, από πού? Όχι. Πού, για πες. Λίγο ευτυχώς τότε που τα πήρε, εντάξει. Δεν σε πιάνει φαγούρα από αυτό το βαμβακερό που. Όχι. Δεν ξύνεσαι. Είναι ωραίο ζεστό. Γιατί είσαι και τρίχεσαι εσύ στο σώμα. Είναι ζεστό. Αυτά γίνονται, μπερδεύονται εκεί μεταξύ του μέσα και είναι εντάξει, καλά είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο Καρασκάκι. Ναι. Και βλέπουμε ένα Καρασκάκι. Ναι. Καταρχήν είμαι περήφανο γιατί σχεδόν γέμισε το Καρασκάκι. Ναι. Το Καρασκάκι φέτο ήταν τρει φορέ μόνο γέμισε. Τι υπόλοιπε ήταν μισοάδιο, να μην πω μισογεμάτο. Με τον Ολυμπιακό γέμισε μια φορά. Ναι. Μάλλον νομίζω είναι δύο φορές. Με τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε ακόμα. Δεν έπαιξε. Ναι, με την ΑΕΚ γέμισε. Ναι. Είχε κάποια κενάκια εκεί πέρα βέβαια. Ναι. Είσαι περήφανος που γέμισε. Που γέμισε γιατί όντως μου δείχνουν. Καταρχήν εγχωρώ, βρίζανε συνέχεια την ομάδα και αυτά τα επί σειρά ετών που ακούμε συνέχεια. Είστε ευαίσθητοι εσείς, δεν τα δείχνετε. Όχι καθόλου. Εμείς τα συνηθίσαμε, το ξέρουμε, δεν έχουμε καμιά απέτηση να μας. Έχετε κοσμήσει τις ελληνικές κερκίδες. Με την κουλτούρα μου δείξανε ναι. Ότι είμαι αντίπαλος τους και μου φοβούνται. Λοιπόν, με αυτό το πράγμα. Ναι. Τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά γιατί όντως μου δείχνουν. Εμένα όσο πιο πολύ με βρίζουν εκεί οπαδικά. Μαλάτος έβγαζε. Με ανεβάζουν εξής. Δύο γκολαφάζω, ναι. Τρία γκολ. Δεν βγήκε ο Μαλάτος. Ξεφτυλίστηκαν και σε αυτό το κομμάτι. Θα φάτε 7, θα φάτε 5, θα φάτε ξέρω εγώ. Ναι. Εγώ τον πάω και είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα γιατί στα μεγάλα παιχνίδια δεν τον φοβάμαι. Γιατί είναι μεγάλο τερπί. Ίσως το πρώτο ή το δεύτερο τουλάχιστον κλασικό ντέρμπι της χώρας. Μετά του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή αν θέλεις και ανάποδα. Τώρα το πάω και να κλείσει θεωρείται ντέρμπι, ας πούμε. Φυσικά και είναι ντέρμπι, είναι ένα τοπικό ντέρμπι αυτό. Πιο μικρή εμβέλεια, αλλά είναι τοπικό ντέρμπι. Μικρή εμβέλεια. Άλλο πάω και Ολυμπιακό, άλλο πάω και Ρακλή. Δεν έχει. Αλλά είναι τοπικό ντέρμπι. Και πάω και Καλαμαριά, τοπικό ντέρμπι είναι. Ναι. Δεν λέει τίποτα. Κυρακλή Καλαμαριά, Κυρακλή Άρη και πάω Κάρι, αυτά είναι ντέρμπι τοπικά. Σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν βρίσκονται, ανεξαρτήτου δυναμικότητα και αν βρίσκονται, αυτές οι ομάδες, αυτοί οι σύλλογοι είναι ιστορικές ομάδες. Είναι ντέρμπι λοιπόν τοπικά. Δεν είναι ντέρμπι πανελλήνιο, ας πούμε. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, είναι δύσκολο παιχνίδι. Θα φτάσουμε και εδώ. Πιστεύω ότι. Θα το πούμε μετά αυτό. Θα του φάξουμε το Ηρακλήδη τώρα τι λες. Κοίταξε να είσαι ο Ηρακλής. Ναι. Έχει καλή ομάδα, ναι. Σφιχτή ομάδα, έχει καλό προπονητή. Ναι, ναι. Ανάλογα με το υλικό, δηλαδή πήρε ο άνθρωπος αυτός. Εσύ τι λες τώρα. Τον σέβομαι πολύ τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ναι. Με ένα υλικό β' εθνική. Ο Παπαθαρασάκης καλός. Πρόσεξε. Καλός, δεν ναι. Το ξέρω τον άνθρωπο. Καλός, για μένα είναι πολύ λίγος παράγοντας. Καλός. Φράγκα Μπατήρης. Ίσως την ομάδα όμως. Εντάξει, αλλά φράγκα. Χρέωσε, ναι. Ναι, φράγκα δεν έχει όμως. Δεν μπορεί το παραπάνω. Τι απάντα να σκοτώσουμε. Όχι, δεν λέω αυτό ρε φίλε. Δεν μπορεί το παραπάνω. Δεν είναι εμβέλεια α πούμε άλλη μεγάλη. Άμα βρεθεί, το διώξουμε. Άμα βρεθεί να το διώξουν, αυτό είναι δικό του ναι. Θέμα. Δεν με ενδιαφέρει. Λες να το διώξουν πριν βρεθεί κανένα. Δεν ξέρω. Είναι θέμα αυτό τώρα, ναι. Λοιπόν, εκεί που του έχει, νομίζω είναι. Ζάχαρη, καλά. Ζάχαρη. Ζάχαρη είναι, με ένα υλικό β' Ζάχαρη εκεί, Καστανή, ναι. Με ναι, κάτι ναι, συμπληρώματα, ναι, 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 ξέρω ναι. Εγώ. Εγώ το καλοκαίρι εδώ σε εκπομπές λέγαμε. Σαντίζει ο Παπαδόπουλος, θα την κρατήσει την ομάδα Μήτρου γκολ. Αν μπορεί μπροστά να βάλει κανένα. Αν ξέρει τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, αλλά όλα πήγε πολύ καλά ο Ηρακλής. Ναι. Λοιπόν, σώθηκε νωρίς, δεν έχει τέτοιο πονοκέφαλο. Σε τούπα θα χάσει όμως. Ποιος? Ο Ηρακλής. Πώς το ξέρεις? Θα χάσει και τιμητικά. Θα χάσει έτσι ένα 2-0, θεωρώ εγώ. Ναι, έχεις αβάντζα καμιά διαιτησία? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι διαφορά ποιότητας, φίλε. Ο Πάκο έχει. Το λέω πάλι. Και μετά από το χθεσινό παιχνίδι και πριν από το χθεσινό και από το καλοκαίρι. Έχει ποιότητα ο Πάκο.
Απλώς έχει έναν προπονητή ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ποιότητα των παικτών του. Ναι. Εχθές έπαιζε με ελλείψεις, με πολλές ελλείψεις, με μισή ομάδα σχεδόν. Ναι, ναι, καταρχήν ναι. Δεν έπαιζανε πολλά άκρα. Μιστακίδης, αυτά από κείμερια, όπως ήταν ο Κουροβέζης που τον είχε από κείμερια. Ο Λέοβατς, ο Πιτσιρίκος, ο Κωνσταντινίδης, τραυματίας, ο Ροντρίγκες από την άλλη μεριά. Τα άκρα λέω. Έπαιξε ο Τζαβέλας. Άσε για τον Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας είναι, είπαμε. Εντάξει. Μια ποδοσφαιρική λουλούγια, άλλη μια φορά με δικαίωση εχθές. Σε δικαίωση. Επιρρεπή στη μαγιά φορτωμένος. Δεν υπάρχει μέλλον με τον Τζαβέλα στον ΠΑΟΚ. Το λέω να το ξέρεις. Δεν ξέρει και μπαλά, δεν το γνωρίζει το αντικείμενο. Ναι, είναι ωραίο παλικάρι. Ό,τι και να κάνει ο Τζαβέλας, Γκαρσία δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση. Το ξύλο. Εκείνος ήταν αυθεντικός. Τα βγάζε γιατί τρελνόταν εκείνη την ώρα, κατάλαβες. Αυτός είναι λίγο υποκριτικός. Είναι θεατρικό, ναι. Ναι, αυτό είναι υποκριτικό. Ενώ ο Γκαρσία ήταν. Πρόσεξε. Το ένιωθε. Για χθες. Ναι, ναι. Εγώ κριτικάρω μόνο την αποβολή του γιατί την έψαχνε. Ναι. Για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν τον κατηγορώ για άλλα πράγματα για χθες. Ναι. Μόνο για αυτό το πράγμα. Την έψαχνε. Δεν τον έχω εμπιστοσύνη σε ένα μεγάλο παιχνίδι να μου παίξει πάω Ολυμπιακό τελικό. Ενώ ο Γκαρσία έπαιξε. Ναι, ναι. Ο Γκαρσία ξέρω ότι θα με προδώσει. Ρε, όχι, δεν σε προδώσει. Θα μου δώσει την ψυχή του. Ναι, παράδειγμα. Το στήλου Γκαρσία. Λοιπόν, το φίλο μα ο Τζαβέλα. Δεν τον έχω εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι. Δεν τον χωνεύεις, δεν τον χωνεύεις. Δεν τον έχω εμπιστοσύνη. Ναι. Φάγανε πέρσι τον Άγγελο Αναστασιάδη. Ποιοι το φάγανε. Και δεν τον έχω εμπιστοσύνη. Ναι. Λοιπόν, γιατί εγώ κοίταξε σου πω κάτι. Ο Τζαβέλας τον έβαλε στην ΚΑΠΑ 20. Ο Άγγελος τον έβαλε στην ΚΑΠΑ 20 για τα παραπτώματα που έκανε. Μάλιστα. Γιατί αυτό. Και μόλις τον καθαρίσαν τον Άγγελο, το διώξανε. Από την ΚΑΠΑ 20 βρέθηκε στην 11. Την ίδια εβδομάδα. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Τι κάνει 9-9 σαν κεραμίδια. Ναι. Λοιπόν, από εκεί μετά. Πάει. Δεν τον έχω εμπιστοσύνη, ρε φίλε. Θα μου την κάνει. Τον είδα και στην Τρίπολη, τον είδα σε πολλά παιχνίδια. Την ψάχνει την μαγιά, πώς το λένε. Λοιπόν, σε παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού τελικού κυπέλου, εάν πάνε οι ομάδες αυτές, ή ΠΑΟΚ εκεί, ή ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, θα μου την κάνει, το πιστεύω αυτό το πράγμα. Θα μου την κάνει λοιπόν την αποβολή, θα μου την κάνει τη μαγιά του εκεί πέρα, θα κρεμάσει την ομάδα και θα χάσουμε τις ελπίδες για έναν. Τίτλο, πιθανόν καμία, τίτλο. Φαντάζεσαι τον ΠΑΟΚ κυπελούχο και μετά θα είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα που λέει. Με τον Τζαβέλα μπακ να πούμε. Να πάρει τον κύπελο. Δεν υπάρχει και περίπτωση. Να πανηγυρίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σαν τον Ουρακοτάγκο να πούμε. Μακάρι, φίλε μου, εγώ ξέρω είναι παίκτη ομάδα μου. Μακάρι. 90 χρόνια του ΠΑΟΚ έχουμε. Ναι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, μετά θα είναι αργά. Ναι, θα λένε καλά τα λέγει ο Τζορναλίδη. Πεσμένο Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει περίπτωση με ενδεκάδα αυτών μέσα εκεί να πάρουμε τίτλο. Στο λέω να το ξέρει. Δεν υπάρχει. Εγώ σε λέω θα δει το καλοκαίρι τον Τζαβέλα κυπελούχο και θα γελάω εδώ, θα χοροπηδά σαν Ουρακοτάγκο. Δεν υπάρχει περίπτωση στην ενδεκάδα να είναι στην ενδεκάδα μέσα και να πάρει κύπελο φέτο τώρα με τον Πανιόνιο είναι. Το ακούω κάθε χρόνο. Με τον Πανιόνιο πήρα κύπελο. Το πάρεις. Προπέρσι πήρα κύπελο. Στο τελικό μόνο είπε στα φάση 4. Θα το πάρεις. Γιατί αποβλήθηκε όλος ο άξονας. Θα το πάρεις. Αντί προπέρσι πριν 3 χρόνια με τον φίλο το Δόνι να πούμε, έλεγε ότι πάλι θα πάρουμε κύπελο, πάλι πήραμε του Φαντάρου. Τίποτα δεν πήραμε λοιπόν, κατάλαβες. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Να είμαστε ρεαλιστές, να μην φουσκώνουμε τα μυαλά του κόσμου. Εγώ πιστεύω στις ικανότητες της ομάδας μου. Αν τον έχω στον πάγκο αυτόνα, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι λοιπόν, πολύ κοντά σε ένα τελικό. Ο ΠΑΟΚ θα έρθει ο Ζάιρο, θα έρθει ο Μακ, θα έρθει ο Ζάιρο, θα έρθει ο Ροντρίγκες, θα έρθει ο Χαρίσης, ο οποίος εγώ δεν τον έχω σε μεγάλη υπόλοιψη γιατί τραυματίζει. Καφάρα, εντάξει, άλλο κύριο κομμάτι. Ναι. Θα δέσει ο Βιτόρ με τον Χατζησαΐα, θα έρθει ο Κοροβέσης, ξέρω εγώ, ο Λέοβας, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ πεσμένος. Εγώ λέω θα το πάρει στο κύπελο φέτος. Λοιπόν, ναι. Είπες Χατζησαΐα. Άκουμε τώρα. Άκουμε λίγο. Τον Πανιόνιο θα τον περάσει για πλάκα. Ναι. Θα τον περάσει για πλάκα για πολλού για διαφορετικού. Είναι διπλά παιχνίδια όπου με και να πέσω. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Θα κερδίσει τον Ηρακλή με διαιτησία. Προβλέπω εγώ τώρα. Γιατί δεν τον κερδίσω με διαιτησία. Χρειάζεται. Γιατί δεν χρειάζεται. Καλύτερο υλικό έχω. Δεν το συζητάμε. Δεν μου λες. Πολύ καλύτερο υλικό. Ναι. Ωραία. Το συζητάμε τώρα. Και ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο υλικό από εσένα, αλλά τον έσφιξε εχθέ. Ναι, ο Ολυμπιακός όντως έχει. Ελαφρώς καλύτερο υλικό. Όχι αυτό το 25 που φαίνεται. Αυτό φωνάζω εγώ από την αρχή του καλοκαιριού. Σωστό, ναι. Λοιπόν, ναι. Και το αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι. Δυσκολεύεται, όχι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Με κάθε ομάδα δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός. Ναι. Παρακολούθα τον. Ναι. Με κάθε ομάδα δυσκολεύεται. Λοιπόν, τώρα με κάτι άλλα παιχνίδια που βάζει τα τάλιρα και τα αυτά, άστα αυτά, τα ξέρουμε. Και μόλις βλέπει ο Ολυμπιακός ότι βλέπουν το τρίο εκεί της διαιτησίας ότι δυσκολεύεται, εκεί πλέον τον βοηθάνε να πούμε. Ρωτάει να... ο γιατρός ο Ερακλειδέας, ο Γκαρσία δεν έφαγε ανόητη κάρτα με το σήμα τότε. Εντάξει, είναι η ένταση του αγώνα, ρε φίλε. Ανόητη δεν άλλος δεν είχε ένταση του αγώνα. Μα δεν το έκανε επίτηδες αυτό. Γιατί ο άλλος το έκανε επίτηδες δηλαδή. Την έψαχνε. Όταν πάει πιάνει το λαιμό του αλλού, τι είναι, επίτηδες είναι. Τον έπιανε και άλλο. Άσε ρε τώρα. Έλα ρε τώρα. Επιτόπου τον κουπάνε. Εντάξει να πούμε. Δεν είναι έτσι. Ο Γκαρσία είναι άλλη κατάσταση. Μάλιστα. Γκαρσία δέθηκε να πούμε, έκανε, δεν τον πείραξε τίποτα. Ναι. Είχε τα κάκαλα να πάει στο Καρεσκάκι, να τον βρίζει όλο το Καρεσκάκι και να του λέει
Εδώ σας έχω. Κατάλαβες. Αυτός τι να κάνει. Δεν είχε μπαρ όμως. Αυτός τι να κάνει. Στο Βύρονα, ναι. Όπως ο τέτοιος, όπως το λένε, ο Βιερίνια. Και εκείνος αυθεντικός. Τους βάζει τον κόλλο και κάτω και τους βάζει το χέρι στο αυτί και τους λέει: φωνάξτε, δεν σας ακούω, τι γίνεται, φωνάξτε. Καλό ήταν αυτό. Βεβαίως ήταν καλό. Αυθεντικό ήταν. Ναι, αλλά και ο Λαζαρίδης έκανε σους. Βεβαίως ο Λαζαρίδης το έκανε, ήταν αυθεντικό του Λαζαρίδη. Τον έκραξε όμως τον Λαζαρίδη. Έκραξα σαν αντίπαλο ο Πάδος. Ωραίος ήταν ο Λαζαρίδης. Ωραίος ήταν τώρα. Βεβαίως αυθεντικό ήταν. Δεν μπορεί να το κάνει επίτηδες. Του δόθηκε. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ισαΐα που είπε, να μην το ξεχάσω, αυτό το παιδάκι ήταν στην Ομόνοια Σταυρούπολη, έπαιζε μπάλα. Ναι. Από εκεί τον πήρε ο Βατανιακός. Ναι. Καμπερίδης. Έπαιξε εκεί πέρα λίγο, ξέρω εγώ. Τον πήρε ο Πανιώνιος. Τα δικά μας, τα σκάουντινγκ, πού είναι αυτό το παράπονο, το έχω εδώ και. Τα σκάουντινγκ. Ναι, αυτά που ψάχνουν τους παίκτες, ναι, τα ταλέντα στις περιοχές. Ναι, ναι, ναι. Και μάτωσε τώρα η ομάδα να πληρώσει τώρα να τσουβάλει λεφτά κοντά στο εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσα λεφτά, 700.000, για να τον εντάξει τώρα αυτό, να κατάλαβες. Δηλαδή, γιατί δεν μπόρεσαν να βρουν ή να βρίσκουν τέτοιους παίκτες. Ναι. Να το δώσουν σε ομάδες, στον Αιγινιακό, στον Καμπανιακό, στον, ξέρω εγώ, στο Βατανιακό. Και σε ομάδες όπως κάνει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Ναι. Να ψηθεί, να κάνει, τον παρακολουθήσουν. Ναι. Και μόλις έρθει σε επίπεδο που μπορεί να παίξει, εάν ναι, θεωρούν ναι, ότι μπορεί να παίξει, θα τον πάρουν από εκεί. Τζάπα που λένε. Έλα, ραπ, έκλαψα με αλέφατο το μεσημέρι για το δάσκαλο που έδινε. Ναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μας είπε μια ιστορία ο αλέφατος. Ναι. Όταν ήταν στο δημοτικό, ο έκτη δημοτικού, πήγαινα και παίζανε μπάλα στα πεταπεδάκια. Κοιτάει ένα δάσκαλο, ο δάσκαλο του σχολείου, και πήγαινε μετά στο σχολείο και του πλάκωνε στο ξύλο με τη βέργα. Μπαμ, με νοχάραγα. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Τρελαίνει το αλέφατο 12 χρόνια, τρεβάει ένα βρωμόξυλο το δάσκαλο. Τότε βαράγανε. Είχε λέει και κάτι γυαλιά, πάνε και τα γυαλιά. Το με διώξανε, λέει, πήγα στο νυχτερινό. Ρε εσύ, στέλνει αυτό το μήνυμα. Και στέλνω εγώ τώρα στον Καρατζαφέρη πριν από λίγο μήνυμα και του λέω: να έχω τη μηχανή του χρόνου και να πάω στο 1950 στην τάξη του αλέφαντου στην έκτη δημοτικού την ώρα που κοπανάει το δάσκαλο. Τι λαρική και λακαμίες, το χρυσό σταυρό της δημοσιογραφίας πρέπει να πάρεις. Ρε τον αλέφαντο, ρε παιδιά, λέει. Λοιπόν, με η Τζόγλου Κυριακίδη στα χαφ, Λεοζίνιο Δεκάρι, Μοντέιρο Τσιλιανίδη στα άκρα και Βέλιο κορυφή, έχουμε ελπίδες για διπλό στην Τούμπα. Δεδομένο και των πολλών απουσιών και την κούραση λόγω κυπέλου που θα έχει ο ΠΑΟΚ. Χίλια χρόνια Ηρακλής, βέβαια, Λευτέρα, από τον Εύωσμο. Τον Εκστρέμ, αυτόν τον έχω καλά στοιχεία για αυτόν τον Εκστρέμ. Τον Πασά δεν θέλω στη γραμμή. Αφού ήρθε ο Λεοζίνιο να παίξει με το Βέλιο εκεί και ο Ιτζόγλου πίσω με τον Κυριακή, ήταν καλή κίνηση του Παπαδόπουλου ο Κυριακίδης εκεί πέρα. Ναι. Όπως πολύ ωραία κίνηση ήταν που πέρασε χάφ τον Γκαρασαλίδη. Εξαρρωστόπερο τον πέρασε ουσιαστικά στην πίεση του Πα Γιάννενα. Και έβαλε τον Μπαρντολίνη με τον. Πώς το λένε τον άλλο, να το Ζιαμπάρι, το φίλο σου το Ζιαμπάρι. Ναι. Πολύ καλή και κράτησε το αποτέλεσμα. Κάνε πολύ καλό κοουτσάρισμα ο Πόντιος ο Άβελ. Κάνε πολύ καλό κοουτσάρισμα εχθές. Ή καλός προπονητής. Ναι. Να τον προσέξουνε. Ναι, ναι. Χθες λέει τον Ουμιχά στη Μαρμίτα, είπε πως τρώμε παπά από Αλαφούζο. Πες του πως ο Παναθηναϊκός πριν ένα μήνα βγήκε από την επιτήρηση της UEFA και ξεχρέωσε χωρίς κανόνι, λέει, 150 εκατομμύρια. Όπως κάνατε εσείς με το Μελισσάνιδη, μάγκα μου, λέει. 150. Ο Παναθηναϊκός, ναι, είναι ένας τεράστιος σύλλογος στη χώρα, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δυναμίτης, βέβαια. Δυναμίτης, από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. Αν κάποια ομάδα έχει δικαίωμα λίγο να μιλήσει για Ευρώπη, για Ευρώπη στην Ελλάδα, είναι ο Παναθηναϊκός. Έχει κάνει φοβερές πορείες. Τον σέβομαι τον Παναθηναϊκό σαν σύλλογο. Λοιπόν, έχει κερδίσει πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Να μην πω πολλά, τον Άγιαξ, αυτά, το Αναβούρ. Αλλά σου πω κάτι, ρε φίλε, μικραίνει πολύ. Ξεθοριάζει ο Παναθηναϊκός. Ξεθοριάζει. Ξεθοριάζει. Ναι. Από το καράβι τότε που βυθίστηκε από το, πώς το λέγανε εκεί το καράβι, το Express Άμυνα, το 2000, αν θυμάμαι καλά. Express Άμυνα. Ναι, ναι. Εκεί έξω από την Πάρο. Δεν βυθίστηκε ένα Express Άμυνα τότε ο καπετάνιος που βλέπανε, λέγανε το μάτς και ξέρω εγώ. Και το Σάλκε Παναθηναϊκός. Όχι, δεν ήταν Σάλκε Παναθηναϊκός, ήταν Αβούργο Παναθηναϊκός. Αβούργο Παναθηναϊκός. Ήταν 0-1 το σκορ. Ο Άγγελος ήταν προπονητής. Ο Άγγελος προπονητής. Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, με ωραία μπάλα νίκησε ο Παναθηναϊκός, για να ξέρουν ότι γνωρίζουμε λίγο και από Παναθηναϊκό. Δεν είμαστε τύπη για τύπη, ας πούμε. Beat για beat, ναι. Για τις άλλες ομάδες. Άκουλε. Λοιπόν, από τότε και μετά άρχισε να βυθίζεται και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Μιλάω αγωνιστικά και οικονομικά. Ναι. Δεν μιλάω σαν σύλλογο. Σαν σύλλογο ξεχωριάζει. Είναι κρίμα για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο να βρίσκεται για κατάντια. Και πόσο μάλλον κρίμα όταν
επί σειρά αγώνων τώρα, ναι, ο γραφικός αυτός πρόεδρος σας, ο Αλαφούζος, ναι, συνέχεια νιώθει αδικημένος. Εχθές που είδα το μάτς, προχθές που είδα το παιχνίδι εγώ του Παναθηναϊκού, ήταν ευνοούμενος ο Παναθηναϊκός. Ήτανε κάρτα του ΖΕΚ αυτή η αποβολή. Καταρχήν υπήρχε πρόθεση. Έκανε, ναι, πρόθεση. Ναι. Έκανα δύο αυτά. Ναι. Λοιπόν, και στο τέλος το χτύπησε με το χέρι. Καλά, μην με κουράζει τώρα. Όχι, μισό λεπτό. Ναι, το ξέρω. Ευνοούμενος γιατί έπρεπε να αποβληθεί κι άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ναι. Εκείνος στον Πέρι ήταν ο Φαλάκρος, εκείνος ο Μελαγρινός. Ο Μαύρος. Ναι. Ο Μαύρος. Πάει με τις τάπες. Ωραίος παίκτης. Ναι, αλλά κάνει ένα αντιαθλητικό παιχνίδι πάνω στον αντίπαλο. Σ' άρεσε η Ξάνθη. Ήταν πολύ σοβαρή η Ξάνθη. Αν και δεν την γουστάρω εγώ την Ξάνθη, τον Πανόπουλο. Μ' άρεσε το παιχνίδι της. Συγκρατημένο αυτά και χτύπησε. Δεν έκανε επίθεση ο Παναθηναϊκός, νομίζω. Λοιπόν, και έπρεπε να αποβληθεί κι άλλος παίκτης. Αν θέλουμε να λέμε πέντε αλήθειες εδώ πέρα. Και πρέπει να δει τι θα κάνει. Είναι σε μνημόνιο ο Παναθηναϊκός. Ξέρουμε ότι είναι σε μνημόνιο. Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας εκεί πέρα. Έχω πληροφορίες ότι το καλοκαίρι κάποιος θα μπει στον Παναθηναϊκό. Θέλει να μπει στον Παναθηναϊκό να βοηθήσει. Έτσι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Λοιπόν, εάν δεν μπει, αν δεν γίνει αυτό το deal, πάλι μεγάλα προβλήματα. Κάτσε να δούμε, ναι, περίμενε, μην βιάζεσαι. Σταμάτα με τον Παναθηναϊκό. Με ποια σκαλιά μου πάνω στο μήνυμα τώρα. Πώς εξηγήσετε ότι οι αστυνομικοί, λέει, ενώ δεν μπορούν να καθαρίσουν τα περιπολικά τους, στην ξυλοφορτώνουν τους κατοίκους. Δέρνουν οι αστυνομικοί τους κατοίκους εκεί πέρα. Έχεις καμία πληροφορία? Δεν νομίζω να είναι να ξυλοφορτώνουν τους κατοίκους εκεί πέρα. Υπάρχει μια ένταση εκεί με τον δήμαρχο της ΣΚΟ, τον, ναι, κύριο Κυρίτση. Ο Κυρίτσης. Ναι. Τι έκανε? Λοιπόν, δεν θέλει, ρε παιδί μου, το στρατόπεδο εκεί. Πρότεινε κάποιους, ναι, ναι, δικούς του χώρους, 10 χώρους, τον άκουσα το πρωί που τα έλεγε. Ναι. 8 κοινοτικούς και 2 ιδιωτικούς, εν πάση περιπτώσει. Και η πολιτεία έχει άλλο χώρο, ας πούμε. Θέλει άλλο χώρο. Αυτό είναι το πρόβλημά τους εκεί πέρα. Ναι. Δεν θέλουν, ας πούμε, φοβούνται για τον τουρισμό τους, φοβούνται για τα αυτά. Ναι. 7-9 πυροβόλα εσύ και θα σου φτιάξει τη διάθεση. Θέλω να σφάξω την ΑΕΠ οντίον την Κυριακή και να δω που θα βγει ο Μάνος να κλαφτεί, λέει. Ο Χρυσαυγίτης πάλι κότεψε χτες. Να δω τι δικαιολογία θα βρει αυτή τη φορά. Δεν, φοβάται να έρθει. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα έρθω και τα λοιπά. Φοβάται ο Χρυσαυγίτης να έρθει. Φοβάται τους κομμουνιστές, γιατί σήμερα οι κομμουνιστές έχουν την εξουσία. Σου λέει, μην δείξω τη μάπα μου. Εντάξει. Εγώ βλέπω και εξουσία δεν έχουν οι κομμουνιστές. Δεν ξέρω. Είναι κομμουνιστές και κομμουνιστές. Εγώ θέλω να κάνω 100 χρόνια δεξιά με σοσιαλιστό δεξιά, με Πασόκ. Εγώ θέλω βλέπω να δω αυτή... τώρα την αριστερά, να πούμε, αυτή την που οποία ψήφισε ο κόσμος, να τη δούμε 4-5 χρόνια. Άμα ρωτήσεις από άλλους... τον πρώτο χρόνο τους, ναι, κρίνουμε, δηλαδή πώς, ναι, θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Κρίμα είναι. Να το πάμε το, πώς το λένε, το καράβι αυτό που βούλιαξε το εξπρέσαμε, να το πάμε πιο κάτω δηλαδή. Έλα ρε, σταμάτα, ναι, τώρα και ο Αλέφαντος ο Κατρούμπαλος και ο Κατρούμπαλος. Κατρούγκαλος, ρε Νίκο, λέγεται. Όπως και να το λένε, το ίδιο έργο παράγει. Ο Κατρούμπαλος, λέει. Λοιπόν, άσε τον Τσίπρα να κάνει τώρα 2-3 χρόνια, πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ νομίζω θα πέσει η κυβέρνηση. Και άμα πέσει, δεν υπάρχει μέλλον με αυτή την κυβέρνηση. Μια χαρά είναι. Δεν πάει μέχρι το Πάσχα. Μόνο οι αγρότες ξεσκούν. Θα γίνει οικουμενική. Άκου τη σουλού. Θα το δεις εδώ. Εδώ είμαστε, θα το δεις. Μια χαρά είμαστε. Θα πέσει, θα γίνει οικουμενική. Να σου πω κάτι. Μνημόνιο ψήφισε ο λαό. Σταμάτα τώρα. Μνημόνιο... Σεβασμό στο λαό. Είναι ένοχοι όλοι του. Ένοχοι τώρα. Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και οι άλλοι, πώ του λένε του άλλου, γιατί αυτά τα μνημόνια τα ψήφισαν όλοι αυτοί. Άμα τα ψήφισαν όλοι, τα ψήφισαν όλοι. Τότε τι φωνάζει. Οπότε φταίνε. Όλοι τους αυτοί. Τι φωνάζουμε τώρα. Να φύγουν αυτοί. Ποιοι να φύγουν. Αυτοί που κυβερνάνε όλοι. Όλοι. Ναι. Και ποιος θα έρθει. Να έρθουν άλλοι που δεν κυβερνήσαν ποτέ. Πώς θα τους βρουν. Πρέπει να τους δούμε. Γιατί οι άλλοι τι θα κάνουν. Αφού... Οι άλλοι δεν θα υπογράψουν τα μνημόνια. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Α, δεν ξέρεις. Οι άλλοι δεν κυβερνήσαν. Δεν πάει να τους κατηγορήσουμε. Δεν ξέρει αυτός. Βέβαια. Λοιπόν, χαιρετίσματα από το παλικάρι χθες στο Ζάμπινγκ. Έλα, ρε φίλε, να είσαι καλά. Λίγος και λίγος. Περιμένετε καλά δύο χρόνια να τον δούμε, ρε, τον Παπαθανασάκη. Ωραίος. Με 4-3-3-3 στο κέντρο κάτσε Τσίμηρο και Σάμπο, μ' αρέσει. Και μπροστά Ροντρίγκε Ζάιρο και Φόρτο Μακ. Αποκλείω τον Γκάβρο σε διπλό αγώνε. Μωρέ, του κάνει τα ράματα. Γιατί με τον. Έτσι όπω έπαιξε, χτίζει με αυτά τα αμυντικά χάρτα. Του πάει τον πάρουμε. Το Φορτούνι τον εξαφανισμένο, εντάξει. Καλύτερο υλικό έχει, λέει. Νίκε δεν έχει, Τζόρνταν Όρο. Από ποιον. Μεγάλη διαφορά Κλάου Βέλιο, Κίτσιου, Μπουκουβάλα. Ζιαμπάνη Χατζησαία, λέει. Άντερσον, Βελίδη, Σαραμαντά, Κόνδρα, λέει Ζήνιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Εντάξει, ρε φίλε, εγώ έχω τώρα άκρα πολύ γρήγορα. Εσύ δεν έχει τέτοια πράγματα τώρα. Έχω Ροντρίγκε Μακ, θέλει να πει σάξι παίκτε είναι αυτή. Βέλιο Χατζη Ισαία ήταν το ζευγάρι, φίλε. Εντάξει. Εκεί θα πάει η δουλειά. Ναι. Χατζη Ισαία με τον Βέλιο. Λοιπόν, γίνει μαγικό. Τον έχει το Βέλιο, θα δει. Μονομαχία μεγάλη θα γίνει. Μια χαρά είναι, κορμάρα είναι. Με τον Μπόκο Λόκο τι έγινε. Κοίταξε τι έγινε με τον Μπόκο Λόκο. Ο Μπόκο Λόκο είναι εδώ ένα συνεργάτη μα. Ένα πολύ καλό στη δουλειά του επάνω. Και ένα πολύ καλό παιδί. Έχει παντρευτεί η Ελληνίδα, έχει κάνει τρία παιδιά εδώ. Έφυγε από τον Κογκό, ήρθε εδώ πέρα. Έχει υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό, να πούμε, ως αξιωματικός. Είναι ένας παιδαράς, ο οποίος
ένα σωματαρά, ένα κτίνο. Τον Πόγκο Λόγκο, τον Πασκάλι. Τον Πασκάλι, τον Πασκάλι. Ξέρω 16 χρόνια. Περίμενε. Έγινε μια αλητεία στο Καφτατζόγλιο. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Και πιο αντρίκιο θα ήταν να τον πιάσει αυτό που τον έβρισε τον Πόγκο Λόγκο, τη μαμά του, να πάει να τον βρει στο face to face. Να του τραβήξει ένα σουλτάν μερε με τον Πόγκο Λόγκο, γιατί ο Πόγκο Λόγκο, εμένα και σένα και τον Κόκκινο μαζί, άμα τον ορμήξουμε, και οι τρεις μαζί. Θα μας φλακώσει. Τόσο δυνατό παιδί είναι. Άμα... Και πάει και τον βρίζει άλλο. Αλλά τι να σας κάνω, πάει ο Θεός και δίνει τη δύναμη σε κάτι αγαθιάριδε σαν τον Πόγκο Λόγκο. Είναι πολύ καλό παιδί. Άκου να δει. Ναι. Η φύση δίνει τεράστια δύναμη σε ανθρώπους που είναι καλοί. Αν εγώ είχα τη δύναμη του Πόγκο Λόγκο, θα φύτευα 4-5 εκεί πέρα. Αν μου βρίζαν έτσι, χωρίς να φταίω. Γιατί ρε φίλε, αν έχεις πρόβλημα με κάποιον και βρίζεις τον άλλο τι το βρίζεις. Τι σε φταίω, φουκάρας ο άλλος. Μιλάμε για κτίνος τώρα. Μιλάμε για άνθρωπο. Τρακαίνεις πάνω του και. Άντε, δεν θέλω να μιλήσω παρακάτω. Πασκάλη, το ξέρω. Κάτω τα χέρια από τον Πόγκο τον έβγαλα εγώ γιατί δούλευε σε ένα μαγαζί στα Λαδάδικα. Πόγκο Λόγκο το λέγανε. Υπάρχει τέτοιο μαγαζί. Εγώ τον έβγαλα. Εσύ τον έβγαλε Πόγκο Λόγκο. Πού ήταν αυτό το μαγαζί? Αυτό ήταν στα Λαδάδικα, όταν ήμουν και εγώ στα Λαδάδικα. Τι, εστιατόριο ήταν? Ήταν ένα κλαμπ να πούμε. Α, κλαμπ. Και ναι. Δούλευε, ήταν υπεύθυνο εκεί ο Πόγκο Λόγκο και ερχόταν σε μένα και του δούλευε ψηλά. Α, ήσουν απέναντι στον Κατερινιώτη. Και τον έβγαλα Πόγκο Λόγκο. Πόσα χρόνια πριν? 15-16 χρόνια πίσω. Το ξέρει τόσο πολύ. Βέβαια, είναι πολύ καλό παιδί ο Πασκάλη. Ξεφτύλα αν τον πείραξε κανένα. Ναι, θα σου πω, δεν θα σου πω στο διάλειμμα. Είναι κρίμα δηλαδή για αυτό το παιδί. Κάτω τα χέρια, δεν το συζητάμε. Ναι, έτσι μπράβο. Λοιπόν. Όντως ο ζευγάρι θα είναι ο Βέλιος με τον Χατζησαία. Τον έχει ο Χατζησαία στο Βέλιο, να ξέρει. Δεν ξέρω. Είναι δυνατά παιδιά και 22-23 χρονών με πιτσιρίκο είναι. Και η ίδια ηλικία. Ίδια ηλικία. Να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Μονομαχία μεγάλη θα γίνει. Τώρα... Πάντως ο Ηρακλής 60 λεπτά με τα Γιάννα μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μέχρι που είχε δυνάμεις ο Λεοζίνιο, μέχρι που βγήκε, ήταν πάρα πολύ καλός ο Ηρακλής. Και δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, από τις οποίες εμένα η απορία μου ήταν έλειπε ο Βέλιος από αυτές. Εκτελέσανε δηλαδή αυτοί οι χασογκόλιδες οι οποίοι ήταν στις φάσεις Τσιλιανίδιδες, Κυριακίδιδες, Πασάδες κτλ. Και δεν πήγε ο Βέλιος, πήγε σε μια φάση μόνο. Δεν ήταν καλός ο Βέλιος εχθές. Ακούμε λίγο. Ο Βέλιος χθες δεν ήταν καλός. Αν ήταν στα καλά του χθες ο Βέλιος, δικαιούται να μην είναι φορμαρισμένος. Ο Ηρακλής βοήθησε την κατάσταση. Αν ήταν στα καλά του, ο Βέλιος θα κάνει 3 γκολ. Χατρίκ θα κάνει. Εγώ λέω θα το τον Πετράκη. Ο Πάοκ θα καθαρίσει έτσι με 2-0 και θα κάνει διαχείριση μετά γιατί έχει δύσκολα. Δεν ξέρω, φίλε. Τώρα με τον Πανιόνιο, ο Πόγκο Λόγκο θα γίνει το μάτς. Ήσυχο, ήσυχο, εντάξει. Έχει δύσκολο πρόγραμμα ο Πάοκ. Θα το καθαρίσει 2-0 σου λέω και θα σταματήσει εκεί πέρα. Να ξέρεις. Θα κάνει διαχείριση δυνάμεων. Θα περάσει ο Πάοκ. Κάσε τώρα. Το κακό για τον Ηρακλή είναι ότι ο Πάοκ δεν θα κουραστεί αύριο. Πότε παίζει. Ναι. Αύριο παίζει, ναι, μεθαύριο. Τετάρτη, μεθαύριο. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Κούλα είδες? Την ΝΑΕΚ δεν την είδα, όχι καθόλου δεν είδα τίποτα. Δεν την είδα την ΝΑΕΚ. Εντάξει. Τώρα φαρμακώθηκαν οι αεξίδες από δικό τους προπονητή χάσανε. Και σε διάσχημα κάθεται σε έναν αεξί τώρα από ένα δικό σου παίκτη προπονητή. Δεν νομίζω να πολύ στεναχωρέθηκαν οι αεξίδες. Κάπου που το είχαν μέσα τους ότι πήραν πολλά μάτς στο εύκολο. Όχι, όχι, επειδή είναι πολύ μακριά από την κορυφή, γι' αυτό δεν στεναχωρήθηκαν τόσο. Ναι. Ό,τι κάναν και οι παοξίδες. Δεν ναι. Τους πήραξε τόσο γιατί ήταν 20 βαθμούς διαφορά από την κορυφή. Ναι. Γι' αυτόν τον λόγο. Αν ήμασταν ναι. Στο δίποντο, στο τρίποντο, ξέρω εγώ, στου ναι. 5 πόντου, ναι. Τα σκάγαμε όλοι. Ναι, αλλά όμως κοίταξε. Το να βρει ένα τέτοιο Ολυμπιακό άθλιο. Δεν μπορεί να το κερδίσει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί γιατί ξέρει τι γίνεται. Θα σηκωθεί η σημαία, θα με πει. Δουλεύουν ανάλογα κατά του δοκούν. Το σύστημα δουλεύει. Εντάξει, θα με πει για τη σημαία. Άμα το ζωρίζει, μπορεί να το χειρότερη διαιτησία. Τελείωσε. Αλλά είναι ευκαιρία να του πάει στο αέρα. Το απέδειξε, ρε φίλε. Δεν καθάρισε το ποτέ. Δεν θα βρει τον Ολυμπιακό τόσο κακό τα επόμενα 10 μάτσο καραϊσκάκι. Εγώ λέω θα το βρεις καλύτερο. Έχεις δίκιο. Αλλά και εσύ με απουσίες πολλές και με αφέλεια στο σύστημά σου. Δηλαδή, απάνω στην αδυναμία του και εσύ δεν δούλεψες. Έστω με αυτό δεν το. Δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός. Δεν πατάει καλά. Θεωρώ έχει πιο μεγάλη ποιότητα. Δεν είναι μόνο αυτή που είδα εγώ. Δεν πατάει καλά όμως. Αλλά πάλι τον Ολυμπιακό δεν είμαστε μακριά. 4, 5, 6, 8 λείπει. Ναι, είναι λείπει, πολύ κακή σε αυτό το σημείο. Και άμα χάσει την πρόκληση από την Άντερλεκτ, εκεί θα πάει η δουλειά. Πάντως εχθές δεν λειτουργήσαν καθόλου και. Ούτε ο Φορτούνης, ούτε η Ντέγιο, ούτε η Πλαϊνή. Ήταν πολύ κακός ο Ολυμπιακός. Εάν δεν έβγαινε ο Τζαβέλας, που εγώ το γράφω στην εφημερίδα ότι εξέθεσε τον προπονητή για την ομάδα. Ναι. Γιατί εκεί έχεις δίκιο, έτσι είναι. Εκεί τον κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή ο Τούντορ. Κάνει το λογικό. Πετάζει, να πούμε, χαφ στο κέντρο. Πιθανολογώ ότι θα πήγαινε ο Πέλκας δεκάριο κολλάς από πλευρά να ενισχύσει το κέντρο του κτλ. Θα πάταγε και ο Τζίμινο λίγο πιο πολύ περιοχή. Θα γινότανε μακελιό εκεί πέρα. Εκεί πάνω λοιπόν τον τελειώνει τον Πάοκ ο Τζαβέλας.
Και τελειώνει εκεί το παραμύθι. Έβαλε τον Μιχαλάκη μετά, έβαλε. Εκεί διόρισε την κατάσταση. Σήμερα ότι είναι ένας πολύ καλός, πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχει ένα, δεν ξέρω τώρα αν το πω κουσούρι αυτό, δεν ξέρω πώς, γιατί πώς το βλέπω έτσι. Δεν σουτάρει. Δεν σουτάρει από μακριά. Δεν βαράει. Αυτό που κάνει ο Κάτσε, ας πούμε, δεν το κάνει ο Τσίμιρο. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν είναι μειονέκτημα. Ίσως να θέλει την επίθεση να μην τη χαλάσει. Γι' αυτό να το κάνει αυτό το πράγμα. Εκ του ασφαλούς να δώσει την μπάλα. Δεν σουτάρει πάντως. Mm. Κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίος παίκτης. Ναι. Πολύ ωραίος παίκτης. Είναι καλή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή. Θέλει παιχνίδια. Εγώ θεωρώ είναι ίσως η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Φίλε, αυτός που λες τον ζηλεύει τον Ζαβέλα, γιατί και πιο ωραίος είναι και πιο πολλές γκόμενες έχει και πιο πολλά λεφτά έχει πάρει. Τον ζηλεύει. Να ξέρεις αυτός όποιον κράζει τον ζηλεύει. Να έχεις υπόψη σου. Και εγώ τον Ζαβέλα έχω ενστάσεις, αλλά αυτός τον ζηλεύει. Είναι χερέκακος. Να ξέρεις. Για 8-11. Τον ζηλεύει τον Ζαβέλα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο να πούμε άλλα πράγματα. Είδες αυτό που το λένε, Αγγλία, είδες. Είδα, φίλε, το City με τη Leicester. Ναι. Μέχρι το 80-81 το άφησα το παιχνίδι, 0-3. Ναι. Ένα μάτς καταπληκτικό, φοβερή η Leicester. Δεν έκανε μία επίθεση η City. Δηλαδή κάπου από το. Ούτε μία επίθεση για μένα δεν ήταν, τίποτα δεν έκανε. Έπαιξε πολύ οργανωμένα η City. Εδώ το βγάλαμε άχρηστο αυτόν τον Ρανιέρι. Εγώ βλέπω ο άνθρωπος δουλεύει εκεί πάνω. Ακούω σε ραδιόφωνα αθηναϊκά ναι. Να ζητάς συγγνώμη και τέτοια ιδιαίτερα. Όχι, εγώ δεν το κάνω αυτό. Το εγώ βλέπω πόσο άμπαλοι είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Τον βγάλαμε άχρηστο τον άνθρωπο αυτόν. Βέβαια έφυγε αυτός η Ελλάδα, πάλι χάνει από κάτι η καφενεία να πούμε ευρωπαϊκά. Το ίδιο πιστεύω εμείς στον ΠΑΟΚ κάναμε και με τον Όλσεν. Εκεί θα βγάλει μάτια σε Κοπεχάγη και θα λέμε γιατί ρε γάμο το εδώ δεν μπορεί να παίξει. Λοιπόν, και εύχομαι ολόψυχα να το πάρει Λέστερ. Ναι. Γιατί να σπάσει αυτό το πράγμα εκεί στην Αγγλία, όλα είναι πιθανά να μου πει. Αλλά... Η ομορφιά του αγγλικού ποδοσφαίρου πέρα, πέρα από την ποιότητα. Δεν θα βγει. Ναι. Ο Μάνος δεν θα βγει. Εγώ την έπεσε στον Μπόκο Λόγκο και τον έβρισε άσχημα. Γι' αυτό δεν θα βγει. Δεν βγαίνει. Ναι, όχι, όχι. Το έκανε. Το έκανε. Το έκανε. Μα λέει ψέματα τώρα ο Μπόκο Λόγκο. Τον έβρισε πολύ άσχημα. Τέλος. Λοιπόν, δεν βγαίνει. Τέλος από μένα μέχρι την τέλος της χρονιάς δεν βγαίνει ο Μάνος. Έβρισε άσχημα τον Πόκο Λόγκο. Θα άμα το κάνει αυτό ο Μάνος, απλά. Έβρισε τη μαμά του Πόκο Λόγκο, έβρισε αυτά κτλ. Και στο φινάλε, άμα θέλει να βρει εμένα, ας με βρει. Καταρχήν δεν είναι. Ο άλλος δεν έφταιγε, ας πούμε, ναι, σε κάτι. Είναι αυτή. Εντάξει, άμα έχουν κάτι με μένα, να πούνε ναι, ρε παιδί μου. Δεν είναι σωστό. Είναι απρέπεια τώρα να την πέφτουμε τώρα στον άλλον. Κανονικά όμως πρέπει να μιλήσει και ο Μάνος, γιατί εδώ κακούργημα κάνει και σου λέει απολογήσου. Να δούμε τι έγινε, πώς έγινε. Κόκκινη κάρτα. Εγώ είμαι τη άλλη άποψη. Πρέπει να απολογηθεί ο κατηγορούμενο, να δούμε ποιο θέλει. Είναι κατηγορούμενο. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να έχουν χίλια δίκαια Ηρακλειδή, κτίμιο ρόλο. Άλλο αυτό. Κάνουμε, άλλο αυτό. Αλλά... Εγώ επειδή του ξέρω και του δύο, ναι. Εάν το κάνει αυτό ο Μάνο, οφείλει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Ναι. Βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ξέρω. Είναι στη γραμμή. Όχι. Ναι. Όχι. Με πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσα. Πρέπει να απολογηθεί. Κάνει λάθο νομίζω. Ναι. Κάνει κακό νομίζω. Πρέπει να απολογηθεί. Άλλο παιδί μου να πει τα αδειόφωνα απαγορεύουμε εμεί ο παδί του Ηρακλή. Δεν θέλουμε. Ναι, αν δεν τον είδε σαν Μποκολόκο και το είδε αλλιώ. Τώρα ο Μποκολόκο ο άνθρωπο. Δηλαδή ένα τεχνικό. Δηλαδή έχει πρόβλημα με τον Ανδρών ή με εμένα ή με τον Κόκκινο και την παίρνει στον τεχνικό. Είναι ναι, αδικία σου. Είναι αδικία φυσικά. Βρει εμένα, σκίσε εμένα. Πε ότι εγώ είμαι δίξιο, ο μπίξιο κτλ. Είναι άδικο, κατάλαβε. Βέβαια. Ε. Για βγάλω τώρα. Για βγάλω τώρα. Για να δούμε. Α, μπορείς να βρεις εμένα, ρε. Τον άλλο τι τον έβρισες τώρα. Ναι, για πες. Ναι, για πες. Ήσουν μπροστά στο συμβάν. Όχι, δεν ήμουν μπροστά στο συμβάν. Και πώς παίρνεις θέση. Και τι να πάρω, να μην πάρω θέση. Πώς παίρνεις θέση. Ναι. Με λασπολογείς και κατηγορείς εμένα. Γιατί δεν ήσουν εσύ. Εγώ σε ρωτάω, ήσουν μπροστά. Εσύ ήσουν μπροστά. Εγώ ήμουν μπροστά. Και τι έκανες. Μέχρι άνθρωπο που βρίσκω μάνες. Εμένα προσωπικά. Δεν σε έχω και για τις εκκλησίες να μου σαν τον κόκκινο παιδί. Δεν κατάλαβα. Το ότι έκανα μία συζήτηση. Τι συζήτηση. Παρουσία των δημοσιογράφων ήταν κακό. Συζήτηση δεν έκανες, τον έβρισες. Λάθος μεγάλο κάνεις. Ούριαζες, ήσουν εκτός αυτού. Έτσι άλλο το ουρλιάζω σε κάποιους δημοσιογράφους του Ηρακλή που είναι και φίλοι μου. Ναι, άλλο αυτό ρε παιδί μου, τον τεχνικό τι τον είπε. Ναι, εμάς βρίσκε μας. Το τεχνικό τι τον βρίσκε, αυτό λέω. Αυτή είναι η διαφωνία μου. Εγώ έχω κάτι με τον Μασχάλη. Αυτό λέει και αυτός. Ναι. Τα λέει αυτά, ρε, ο ίδιος μου είπε. Με έβρισε πολύ άσχημα, λέει ο Μάνος. Στεναχωρέθηκε πολύ. Δεν είπε κάτι κακό για σένα, λέει πολύ στεναχωρέθηκα. Λέει, να με βρίσκε. Εγώ ίσα με τον άνθρωπο που έχω συναντηθεί πάνω από 10 φορές εκεί μαζί. Ναι. Και ξέρεις πολύ καλά τις σχέσεις μας. Ρε παιδί μου. Μισό λεπτό, γιατί αυτά είναι παραλογίες πλέον.
Εγώ ουρλιάζω στους δημοσιογράφους του Ηρακλή. Το καταλαβαίνεις? Ναι, ωραία. Ο άλλος τι σκέφτεται? Εσύ εκεί επιμένεις? Άντε πάλι. Ήσουν ένα παρόν. Όχι. Πώς λοιπόν κάνε, αν δεν ακούσεις δύο γνώμες, πώς γίνεται? Τώρα τι να ακούσω δύο γνώμες, ρε φίλε? Εντάξει τώρα, δηλαδή μου λες δεν το έκανες. Σου είπα ότι τα ακούγανε όλοι μαζί. Ναι. Δεν ήταν ο Πασχάλης ο στόχος μου. Α, ναι, μάλιστα. Άρα δεν έβριζες τον Πασχάλη, έβριζες τους άλλους. Εντάξει. Έγινα κατανοητός, ρε φίλε. Γιατί τους έβριζες? Αυτό είναι δικαίωμά μου, ρε φίλε. Φρεκαλά έκανες το, δεν λέω γιατί. Αυτό είναι δικαίωμά μου. Ναι, βρε πουλάκι μου, γιατί. Τίποτα, είχα μια συζήτηση η οποία ανέβασε λίγο τους τόνους. Δεν έβριζα που λες και έκανα και έρανα. Εμένα αν βρίσκεις εμάς, δεν με ενοχλεί. Εμένα με πείραξε για τον Μποκολόγο. Ναι. Εμένα εγώ είμαι συνηθισμένος, δεν είμαι τόσο ευαίσθητος σαν τον Μποκολόγο. Ναι. Και σε έχω βρίσει και σε σέβομαι. Ναι, εντάξει, δεν με πειράζει. Εγώ στεναχωρέθηκα για τον φίλο μου τον Μποκολόγο. Και έχω βάλει ασπίδα λοιπόν μπροστά σε σένα, έχεις βάλει και εσύ σε μένα και ούτω καθεξής. Ναι, ρε παιδί μου, στεναχωρέθηκα. Πώς να σου το πω τώρα, δηλαδή. Ναι. Ο Μποκολόγο, και μπορείς να πάρεις τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και τον κύριο Τσερβίνη αυτή τη στιγμή, αφού κλείσω το τηλέφωνο, να δεις τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Πασχάλη. Επαναλαμβάνω ότι δεν είπε κάτι κακό για σένα, απλά ήταν πολύ στεναχωρεμένος. Λέει, εγώ τι τον έκανα, λέει, και με έβριζε. Εάν κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά δεν μου φταίει σε τίποτα και δεν αφορούσε αυτόνα, εγώ προσωπικά του ζητώ συγγνώμη δημοσίως. Ωραία, θα το λύσουμε έτσι, γιατί. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε, αλλά όχι να ακούγονται άλλα πράγματα. Όχι, εγώ είμαι δίκαιο, δεν θέλω άδεια. Ναι, ναι, λες και κόκκινη κάρτα σε μένα, λες και εγώ θα με κάνεις τέρα. Είναι τόσο που ας πούμε, που λέτε, είμαι ένας ακροατής, αυτή η φίλη σας. Εγώ θέλω να υπάρχουν κόντρες, δεν με ενοχλεί, να υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Αλλά ας πούμε, άμα κάνω εγώ κάτι, για να μην την πληρώσει. Ναι. Όταν να χαιρετήσω βασικά τον Παναγάκο, τον Τζόρνταν. Λοιπόν, και στεναχωρήθηκα πολύ με το θέμα του αυτοκινήτου και όλο αυτό που είπατε, γιατί ξέρω ο άνθρωπος ότι παλεύει. Ήταν η δουλειά του μόνο τα μάξι, δεν είναι τώρα. Άμα φάνε εμάς τα μάξι, δεν μας βγαίνει. Ναι, ξέρω, εγώ σου λέω. Είναι η δουλειά του. Πόνεσαι για τον κάθε άνθρωπο. Άσχετα τα γήπεδα, άσχετα το έτσι, άσχετα τα αλλιώς. Αλλά στεναχωρήθηκα πιο πολύ σήμερα, φίλε. Διότι όλοι οι δημοσιογράφοι, επειδή καλώς ή κακώς ανήκουν στον ΠΑΟΚ και το κανάλι σας το επιθυμεί αυτό και καλά κάνει, δικαίωμα του ομίλου όπου εργάζεστε είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, προσπαθούν να μας δείξουν ένα ρημαγμένο ΠΑΟΚ διαιτητικά. Τον φάγανε, ρε φίλε. Εχθές με παράπονο. Τον φάγανε χθες. Σε ένα παιχνίδι που κάθισα να δω, ρε φίλε, και λέω δεν μπορεί, ρε φίλε, αυτό το παιχνίδι να είναι όχι ντέρμπι. Δηλαδή παιχνίδι τετάρτης ερασιτεχνικής κατηγορίας να δεις, θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Και αυτό νομίζω ότι το παραδέχεστε όλοι. Δεν είχε θέαμα, άλλο αυτό. Αλλά το φάγανε, τίποτα, ρε φίλε. Δεν είχε τίποτα. Και μιλάει λοιπόν ένας ΠΑΟΚ, ο οποίος, και αυτό που λέει, θέλω να ακούσω τη γνώμη σου γιατί είσαι αναλυτής ποδοσφαίρου. Να ακούσω, ναι, τι. Ότι. Πες μου ποια ομάδα θα πάει στο Καραϊσκάκι. Δεν εσφάχθη στην Τούμπα. Και θα σε αρχίσω να σε λέω εγώ και θα σου θυμίζω. Ναι, πάμε να ακούσουμε. Ναι. Πάμε. Πάμε. Πάω ΚΑΕΚ. Ναι. Μισό λεπτό. Κάτσε να τα πει ένα. Όχι, ναι, να πούμε για το Πάω ΚΑΕΚ. Αν έχεις να ρωτήσω τον Αρτοπούλο και οποιαδήποτε έσταση έχεις. Να ανοίξουμε γραμμές και να το. Ναι, να, για το Πάω ΚΑΕΚ να πούμε πού σφάχτηκε. Το σημείο. Μέχρι να σφαχτεί τι έγινε πριν. Κάτσε να τα πούμε. Για πες, Πάω ΚΑΕΚ. Ναι. Πάω ΚΑΕΚ. Ναι. Υπήρχε σφάγη της ΑΕΚ. Ναι, με τον πέναλ. Πιο νωρίς υπήρχε του ΠΑΟΚ όμως. Υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Όχι. Άμα το έδινε τον πέναλ. Έπρεπε να είναι 3-0 πιο νωρίς. Με την αποβολή του Μάνταλου. Άφησε, ρε, γιατί να σε αφήσω, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Που θες. Πάω ΚΑΕΚ. Ναι. Ναι. Το παιχνίδι ξεκινάει από το 1. Ναι. Πάω Παναθηναϊκός. Για χάρη του Ολυμπιακού έγινε αυτό. Έγινε, ναι. Έγινε, έτσι. Για χάρη του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία. Συνεχίζω, κύριε Ραπτόπουλο. Για χάρη του Ολυμπιακού. Ναι, παρακαλώ. Ναι. ΠΑΟΚ Πανθρακικός. Ναι, μπέναλτι, βέβαια. Σας ευχαριστώ. ΠΑΟΚ Πανθρακικός. Το μπέναλτι που δεν δίνει στον Πανετολικό, ναι. Σας ευχαριστώ. ΠΑΟΚ Πλατανιάς. Δεν δίνει μπέναλτι στον Πλατανιά. Και δίνει μπέναλτι στον ΠΑΟΚ που δεν υπάρχει ποτέ. Είναι ψέματα, κύριε Ραπτόπουλε. Όχι, αυτά γίνανε.
Όλα αυτά γίνονται λοιπόν όσες ομάδες έχουν περάσει από εκεί, είναι αυτό. Μείναμε στον Πλατανιά. Ναι. Λοιπόν, εγώ σταματάω εδώ. Και στα έξι παιχνίδια με δικαίωσες. Mm. Και λοιπόν τι κάνουν σήμερα. Την παλιά τακτική. Ό,τι. Με τη διαιτησία και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να την πληρώσει ο Ηρακλής. Ε, ναι. Για να την πληρώσει ο Ηρακλής, βέβαια. Φαντάσματα βλέπεις, μάλλον. Θα την πληρώσει ο Ηρακλής. Φαντάσματα. Εγώ το πιστεύω. Ο Ηρακλής θα την πληρώσει αγωνιστικά. Όχι δηλαδή. Όποιο φοράει παντελόνια, εγώ πιστεύω και είμαι σίγουρο ότι ο Ηρακλής θα κερδίσει. Θα κερδίσει και τον διαιτητή. Το έχει κάνει με πολλές ομάδες. Για να δούμε. Εγώ λέω θα φάτε δύο γκολάκια έτσι απλά, 2-0. Θα πάτε τούμπα. Μπορεί να πει και πέντε. Όχι, εγώ δύο λέω, ξέρω ότι θα δύο θα γίνει. Τούμπα και αυτό που λέω να πάμε. Γιατί, πρέπει να έρθετε τι. Βεβαίως, ναι, στα μέτρα τάξης. Α, στα μέτρα τάξης, έχει εισιτήρια εκεί πέρα, πήγαινε πάρε. Κοιτάξτε, στα μέτρα τάξης, η ΠΑΕ Ηρακλής και ο εκπρόσωπος, ο κ. Μάκης Αλλής, είπε το εξής. Επειδή εσείς ούτως ή άλλως όλοι μαζί είστε 4.000 και δύο που βάζει ο Κουλιανός. Ενώ εσείς είστε καμιά 30, ε. Κάτσε να ακούσω. Ναι. Να ολοκληρώσω, ρε. Να ολοκληρώσω, άνθρωπος. Ναι. 4.000 και βάζει δύο Κουλιανός μετά από μισή ώρα. Ναι. Τις κάνει 6. Ναι. Και σε λίγο τις κάνει 7 κάπου και σταματάει. Εσείς είστε 2.000 και τις κάνουν 10, ρε. Τώρα, εμείς λοιπόν και ο κύριος Άλλης είπε ότι αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να μας δώσετε 3.000 εισιτήρια ώστε να έρθετε εσείς 15.000 για να βρίζετε εμάς. Να υπάρχει και ένα ωραίο, ρε παιδί μου, μια ωραία καζούρα. Ναι. Να δούμε λοιπόν, εμείς περιμένουμε απάντηση. Εμείς λοιπόν επισήμως ζητήσαμε εισιτήρια, κύριε Τζόνα. Ας τα επισήμως, ρε. Τα εκδοτήρια ανοιχτά είναι. Πήγαινε πάρτε από εκεί πέρα. Σου τη λέει. Έτσι δεν μας έλεγες. Τα εκδοτήρια εκεί είναι. Σου την κάνει τώρα γυριστή να μου καταλάβει. Να μου πει γυριστή. Έτσι δεν μου λέγες. Ρε φίλε, έχει εκδοτήρια εκεί πέρα έξω. Ελεύθερα είναι. Είναι μια μεγάλη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Είναι η γιορτή των ερωτευμένων. Μην σας φανούν πολλά πράγματα απίθανα. Περιμένετε και θα δείτε, κύριε Τζόρνταν. Θα πούμε, θα τα πούμε. Με τον Πόκο Λόγο τελείωσε, θα λέμε. Θα το λύσουμε. Ο Πόκο Λόγο τελείωσε και το λύσαμε. Αλλά κύριε Λαπτόπουλε, αυτές οι τακτικές το να βγαίνουν οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ ή ραδιοφωνική παραγωγή, παύλα οπαδί, όπως θέλετε, έτσι. Μάλιστα. Και καλά παιδιά. Και να κάνουν τώρα το θέμα της διαιτησίας. Μα θα την πληρώσεις εσύ, το είπα εγώ. Φίλε, ο Βαρούχας, ξέρεις τι είπε τώρα. Ο Βαρούχας. Εγώ σου λέω. Ο Βαρούχας ότι το πέναλτι του Ηρακλή δεν ήταν. Όχι, όχι, ξέρεις τι είπε. Έπρεπε να αποβληθούν και ο Μιλιβόγεβιτς και ο Μποτία. Τέλειος. Σφαγή του ΠΑΟΚ ήταν κάτω τώρα. Οπότε περίμενε τώρα το. Ναι, εντάξει. Ρε φίλε, πόσες τελικές είχες χθες το πρωί. Άντε πάλι. Μα, καταρχήν τρεις τελικές με έκοψε ο τέτοιος. Πώς το λένε εκείνος ο. Μπορείς να μου πεις με πόσες τελείωσε το παιχνίδι. Μία. Έφυγες μάλλον με μία έφυγε. Τα λέμε. Επόμενη γραμμή. Τα λέμε. Λέγε ρε Τζόρντα. Εγώ τον κάνω πρόταση, τον πάρω από το χέρι άμα θες, τον πάω στο γήπεδο. Άμα θέλει. Και άμα κάνει τίποτα. Έχω μόλι εβδομάδα μπροστά. Και άμα βάλει γκολοβέλιο και πατριχτεί απάνω μετά τι γίνεται. Τίποτα, εγώ τον προστατεύω, ρε φίλε. Τι να, θα σε φάσει και εσύ. Δεν με τρώει κανείς. Καμιά. Ε, πώς θα γίνει, δεν υπάρχει. Θα είναι καμιά κοπέλα εκεί με το φίλο της και θα αρχίσει να. Εγώ θα βάλω τα στήθη μου μπροστά. Τα στήθη. Εντάξει. Τι, την μια μαλώνεται την άλλη. Τι να σας πω, ρε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλος. Θα είναι η γραμμή που έχει έμφραγμα. Όχι. Καλημέρα, φίλε. Πάμε στην επόμενη. Καλημέρα, φίλε. Έλα, καλημέρα. 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 Τι γίνεται. Καλά, εσύ. Μάθαμε, πήραμε καινούριο αετό, το μάθατε, έτσι. Πήραμε καινούριο. Αετό, ρε. Ποιος πού. Στην Τούμπα, ρε φίλε, στην Τούμπα, πλάκα μας κάνεις. Τι αετό πήρατε. Καινούριο που τον πετάνε, λέει, στο γήπεδο. Ναι, ναι. Αλλά έπεθε μια θλάση στο δεξί του φτερό, να πούμε, γι' αυτό σκυπάει. Κι ο αετός έπαθε θλάση. Ναι, του φύγε. Σου φύγε, το ξέρω. Πάμε πάλι. Τζόρντα, φίλε, χαιρετίσματα έχεις από το Λεμαίδα. Γεια σου, ρε παλιά. Έπαθε θλάση το φτερό του αετού. Το δεξί, ρε. Τι πάντα. Από το δεξί. Πρέπει να τον εκπαιδεύσουν σαν τη Μπεφίκα, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Άλλο μαράζι δεν είχαμε. Λοιπόν, Κώστα, θα μας ρωτήσω, ρε φίλε. Να μου ερωτήσεις, φίλε. Θέλω να πω πολύ γρήγορα καταρχήν, μάγειρας είμαι. Αυτό το επάγγελμα, φίλε, δεν πεθαίνει ποτέ. Ο μάγειρας. Δεν θα μείνει δυστυχώς. Δεν ξέρω ότι έγινε μόδα, ρε Κώστα, να πούμε με δεν ξέρω ότι έγινε μόδα. Πάντως, όσες γυναίκες έχουν άντρες μάγειρες, την περνάνε πούντρα. Πούντρα! Ναι, γιατί είμαστε. Δύο φορές κοροϊδά. Την περνάνε πούντρα! Ναι.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Ναι. Με τις φράσεις τι πιστεύεις ότι γίνεται, ρε φίλε? Ποιος θέλει, ο γυμναστής, ο προπονητής? Κακή διατροφή, λέγω. Φίλε. Οι παίκτες που κάνουν τη ζωή που κάνουν, ξέρω. Πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ πίνουν πολύ. Και δεν κάνουν καλή ζωή. Απ' την άλλη μεριά όμως, μόνο αυτό, υπάρχει ένας συνδυασμός γεγονότων. Α, μπράβο, παίζουν και τα τρία, λες, ε. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να είσαι τώρα 20 χρονών και να παθαίνεις τρεις θράσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο γυμναστής, εγώ να πάω να κάνω προπόνηση στον ΠΑΟΚ, τρεις θράσεις ένα χρόνο παίκτης δεν θα πάθει. Δεν γίνεται. Και κακή διατροφή. Δεν γίνεται. Ναι. Ήθελα κάτι τελευταίο. Επίσης υπάρχουν παίκτες που είναι και ευπαθείς. Για παράδειγμα, ο Κάτσε δεν παθαίνει θλάση. Τι να παθαίνει. Ο Κάτσε, ρε φίλε, όμως είναι εκτός εδώ και κάτω. Α, στο Κάτσε είναι εδώ. Ο Κωνσταντινίδης, ο Κατσικάς παλιότερα, είναι μερικοί θλασσάκιδες. Ο Χαρίσης είναι θλασσάκιας. Παίζει ρόλο και το DNA. Οκ. Okay. Ναι. Okay, κάτι τελευταίο. Μάλιστα. Χθες που έκανες το κλείσιμο στην εκπομπή, ναι, για τον Τζόρνταν, όλα αυτά που είπες. Ναι. Προχώρα το λίγο το θέμα. Τζόρνταν δεν είναι. Το θέμα είναι σοβαρό, εντάξει, απλά ο κόσμος δεν ξέρει τις καταστάσεις. Εγώ, ας πούμε, που έβλεπα τον Τζόρνταν στην τηλεόραση, δεν ήξερε, επειδή μου, ότι έχει πρόβλημα, ότι είναι ζόρικα, ότι το αμάξι το για τη δουλειά και αυτά. Ναι. Καλά κάνεις, προχώρα το και θα βοηθήσουμε να βγάλουμε άκρη όλοι μαζί. Ναι, θα βγάλουμε, φίλε, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, πώς μπορώ να μιλήσω, Τζόρνταν, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο εκτός, ρε φίλε, πώς μετά την εκπομπή? Αν χρειαστούμε οτιδήποτε και βρούμε τα σκούρα, θα κάνουμε. Α, το τηλέφωνο σου στο χειλητήρι. Ξαναπάρε το Γιάννη. Ξαναπάρε το Γιάννη μετά. Α, το κινητό σου. Α, το κινητό σου. Έγινε. Πώς είναι το όνομά σου? Έφυγε. Α, το κινητό σου, το Γιάννη, το χειλητήρι εκεί πέρα μετά. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, βιλέ. Γεια σας. Ναι, ακούμε, ναι, βέβαια. Εντά, κάθαρα. Ναι. Γεια σου, Κωστή, γεια σου, Τζόρνταν. Εδώ είναι ο Τζόρνταν. Δήμος από Κορινό, Ολυμπιακός. Ωραίος, γεια χαρά. Δεν μου λες, φίλε, αυτό που είδες με τον Ολυμπιακό εχθές σε τρομοκράτησε? Γιατί πέγανε το περάσουν σήμερα οι εφημερίδες, να τα παιδιά δεν τα δώσανε, το μυαλό τους ήταν να πούμε στην... Δήμο, ναι, ένα δευτερόλεπτο και θα μιλήσεις, θέλω να σου πω κάτι. Ό,τι θες, ό,τι θες. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτό που λέω εγώ και το ισχυρίζουμε εδώ και καιρό. Ο Κόκαλης, με οτιδήποτε κατάρες του ρίχναμε τότε ποδοσφαιρικές, με οτιδήποτε προβλήματα είχε, με δικαιοσύνες, με το... έκανε ομάδα, ρε φίλε, έφερνε παιχταράδες. Έφερε παιχταρά, έφερε τον Τζιοβάνι, έφερε τον Ριβάλντο, έφερε παιχταράδες ο άνθρωπος. Αυτός ελέγχει όλα τα υπόλοιπα χωρίς ομάδα. Δεν ξοδεύεται, δεν είναι θέαμα αυτό. Οι ίδιοι Ολυμπιακοί μου το λένε, ρε. Μας κοροϊδεύει. Ναι. Εγώ δεν άκουσα κανένα Ολυμπιακό. Μας λένε, δεν βγήκε τις προάλλες ώρες. Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να φωνάζει και να λέει για τον Τζιοβάνι. Χάσει τον τίτλο. Άμα χάσει τον τίτλο. Αλλά τότε δεν το δεχτούμε. Γιατί μιλάς τώρα? Γιατί χάσει τον τίτλο? Όχι, όταν χάσει τον τίτλο, τότε θα μιλήσουν να κράζουν. Ναι, και επειδή είναι και καλομαθημένοι. Δεύτερη ήττα δεν μπορούν αυτοί. Δεν μπορούν, ναι. Τα αρχίζουν μετά. Έτσι. Κράξιμο. Τα κόκκινα τρένα, τα αυτά τα θυμάστε τα παλιά, τα 30 χρόνια. Έτσι. Για λέγε, Δήμο. Για να ακούτε. Συμφωνείς, Δήμο? Κοίταξε, ο Μαρινάκης έφερε καλούς παίκτες στον Ολυμπιακό. Φέρνει παίκτες μικρούς ηλικία για μεταπολιτική αξία. Ο Κόκαλης έφερνε μεγαλύτερους παίκτες σε ηλικία. Όχι πως δεν έφερε παίχτες, εννοείται έφερε ο Κόκαλης παίχτες. Έφερε παιχταράδες. Καλούς ποιοτικούς στον Ολυμπιακό. Απλά ο Μαρινάκης έχει συμμαζέψει το μαγαζί, ας πούμε, τον Ολυμπιακό και κάνει πωλήσεις. Κάτι που δεν έκανε ο Κόκαλης. Ναι. Συμφωνείτε? Ναι. Όχι, εγώ διαφωνώ. Τρεις φορές το Γιουργά τον πούλησε. Διαφωνώ. Μόνο το Γιουργά τον πούλησε. Τον μόνο. Άλλους παίχτες δεν πούλησε. Μα τον ενδιαφέρε και η Ευρώπη. Έφερνε παιχταράδες και για την Ευρώπη. Και τι έκανε στην Ευρώπη ο Κόκαλης? Τι έκανε στην Ευρώπη? Έπαιζε μπάλα, ρε φίλε, λίγο Ολυμπιακός τότε. Με τον Κόκαλη δεν παίζαμε. Ναι, ενώ τώρα παίζεις. Τρώπαμε πεντάρες, τεσσάρες. Αναπολύς τον Κόκαλη, φίλε, ή είσαι καλά τώρα? Πώς? Αναπολύς τον Κόκαλη ή είσαι καλά τώρα? Μια χαρά είμαι. Μια χαρά. Είναι μια χαρά. Ναι, μέχρι να το χάσεις τον τίτλο, αυτό μια είναι. Μια χαρά. Έχω νικήσει τη Manchester United, έχω νικήσει τη Liverpool. Όχι, έχεις νικήσει. Έχεις αποκλειστεί από τη Manchester United. Στο Καραϊσκάκι έχω και από τη Liverpool. Έχεις αποκλειστεί. Άσε τη και εσύ απέκλεισες από την Bayern. Εγώ πρόσεξε να δεις. Βγήκε ο Μαρινάκης και είπε: κέρδισαμε η μεγαλύτερη νίκη ελληνικής ομάδας. Κέρδισαμε την Arsenal. Ναι. Και εγώ του απαντάω μετά, μόλις αποκλείστηκε. Εγώ την έκανα τη μεγαλύτερη πρόκριση, λοιπόν. Την απέκλεισα την Arsenal σε νοκάου του παιχνίδια. Να πούμε λίγο για το χθεσινό το μάτς. Να πούμε. Να πούμε. Ωραία. Χθες ήταν ένα ντέρμπι βοράνο του. Ναι. Που να μην το ξεφτυλίσουμε τώρα. Όλα τα ντέρμπι έχουν αντιαθλητικά μαρκαρίσματα. Πάρε τον Boca River, το Liverpool Everton, το Roma Lazio. Έχει δηλαδή, είναι, το ξέρουμε αυτό. Δεν τιμωρούνται όμως, αυτό είναι το θέμα.
τιμωρούνται. Γιατί, πού είναι ο Ποτία, γιατί τον έβγαλε. Αν του πάρει και το δελτίο. Ήταν κόκκινη. Γιατί δεν τον έβγαλε. Δεν τον έβγαλε. Γιατί, άμα ήταν ο Πάουκ, δηλαδή βάραγε τον Ποτία ένα παίκτη. Όπως δεν έβγαλε και ο Ινσαουράλτε με τον Κάκο. Όχι, φίλε, όχι, δεν συμφωνώ. Τον Μπερμπάτοβ, γιατί τον έβγαλε με στην ΑΕΚ. Α, η γροθιά του Ισαουράλτε δεν τον έβγαλε. Το υπόψη εδώ, όχι ο διαιτητή. Ναι, δεν το είδε εκείνο. Εκείνο δεν το είδε. Δεν περίμενα εγώ τον Πάουκ έτσι, πως κατέβηκε με τη χθεσινή τη διάταξη που κατέβηκε. Αφελέστατο. Να είναι στατικοί οι παίχτες, να μην κάνουν καμία κίνηση για να πάρουν την μπάλα. Ποιο θα κάνει. Ποιο θα κάνει κίνηση, Ρέση, αφού οι δύο φόροι είναι στατικοί. Αλλά ναι. Περπάτο περπατούσε. Πώ θα γίνει, αγώνα. Και με αυτά τα χάφε, εσύ δεν μπόρεσε να τα βάλει 3 γκολ και 4. Δεν μπορεί. Είσαι φίλε απαράδεκτο. Έχει δίκιο. Περπατούσε στο γήπεδο και ο Ολυμπιακό. Εγώ μου έδειξε το πλάνο ότι δεν θα με άφηνα να βάλω. Όχι 2 γκολ, 1 γκολ. Εγώ πιστεύω και με 9 παίχτε Τζόρνταν ο Ολυμπιακό χθε άμα ήταν θα κερδίσει. Τον έβγαζε, να δούμε. Αφού το πιστεύει. Δεν θα έβαζε γκολ ούτε μέχρι το πάνω. Ναι, α έβγαζε με 9 παίχτε, να σου πω εγώ άμα τον έβαζε. Έτσι όπω έπαιζε χθε. Καλώ. Να τα λέμε. Καλά, να βρει τα μάξι. Καλό έτσι, βράδυ. Για χαρά. Ευχαριστώ. Να το βρει, μακάρι. Ναι. Έλα, Κωστή μου. Καλώ τον. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, Τζόρνταν και σε σένα. Γεια σου. Εδώ είναι ο Τζόρνταν. Κωστή ο Γιώργο, είμαι από την Αθήνα, Ολυμπιακό. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνουμε, παιδιά, καλά είμαστε. Α τα λέμε. Κωστή μου, α πούμε 5 λεπτά και 2-3 πράγματα για το μάτς εχθές. Ό,τι γουστάρεις. Καταρχάς, πριν πω για το μάτς, να πω 2 μικρά πραγματάκια. Καταρχάς, η εκπομπή που έκανε στην Παρασκευή με τον Νικόλα τα Γιάννητσα, μπορώ να πω ότι έγραψε ιστορία. Ναι, κάτι έτσι μου είπανε. Ειδικά το τελευταίο μισάωρο που πιάσατε τις ιστορίες για την παλιά την Τούμπα. Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Έβγαλα νέο στο μάχια τα γέλια. Έτσι μου είπανε, εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν άκουσα εγώ, τι έγινε. Έτσι μου είπανε, εγώ δεν το κατάλαβα. Γιατί ο Χιλιτίδης, ο Χιλιτίδης την πήρε χαμπάρι και δεν μας άφηνε να φύγουμε. Μάλλον το είχε πάρει χαμπάρι ότι γινόταν χαμός, αλλά εγώ μέσα στην αυτή μου δεν το κατάλαβα. Ήτανε τέλεια. Ναι, ήταν ωραία. Και ένα δεύτερο πραγματάκι, θέλω να ευχαριστήσω τον γιατρό, τον Παναθηναϊκό, τον νευροχειρούργο, είναι αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Σπύρος. Είναι πολύ καλό παιδί, φίλε. Το Σπύρο που βγήκε στην εκπομπή την Παρασκευή και είπε καλά λόγια για μένα. Και περιμένουμε να τον ακούσουμε σύντομα και στο ράδιο. Κώστα, πότε μπορέσεις. Θα τον πάρω αύριο τηλέφωνο να δω αν μπορεί το βράδυ. Αύριο, ναι. Εκτός ότι είναι καλό παιδί και άλλου επίπεδου, ρε φίλε. Και καλός γιατρός είναι. Πολύ καλός χειρουργός. Είναι σε όλα τα επίπεδα άψογος. Άψογος. Πολύ ωραίος. Εγώ το γνωρίζω προσωπικά, είναι πολύ ωραίος. Κωστή μου, πάμε τώρα στα του μάτς. Πάμε. Τώρα τι να πούμε για ένα ντέρμπι το οποίο ντέρμπι για μένα ήταν μόνο στα χαρτιά. Όχι λόγω θεάματος, αυτό θέλω να δικαιολογήσω. Δεν περίμενα να βρω 2 κακές ομάδες. Αυτό ήταν ένα. Και οι 2 ήταν. Ο Ολυμπιακός ήταν χειρότερος. Γιατί ναι. ο ΠΑΟΚ, εάν δεν έβγαινε ο Τζαβέλας και έμενε 11 με 11, θα σου την έκανε τη δουλειά. Για μένα το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν το Χ. Ναι. Και προσωπικά δεν ήμουν από αυτούς που λέγανε 4-5 πάμε να τους σκίσουμε τα ράματα. Εάν με έπαιρνες πριν το μάτς θα σου έλεγα ότι το μάτς είναι Χ και Άντερ. Εγώ όταν μπήκε το γκολ το 1-0 στο 8 και είδα τη διάταξη του ΠΑΟΚ, την τετράδα του Ολυμπιακού, φοβήθηκα ότι θα πήγαινα για διασυρμό. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι ΠΑΟΞίδες που βλέπαν το μάτς. Εμένα ξέρεις τι μου θύμισε το χθεσινό, επειδή ήμουν κιόλας μέσα. Μου θύμισε το αντίστοιχο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός του πρώτου γύρου. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί τότε έβαλε τα 2 γκολ Ολυμπιακός γρήγορα και μετά κατέβασε τις μηχανές. Έτσι έκανε και χθες. Έβαλε το πρώτο γκολ γρήγορα και μετά σταμάτησε. Όχι, είχε φάσει στο πρώτο μάτς. Όχι, χθες ο Ολυμπιακός έδειχνε ότι δεν μπορούσε. Στο πρώτο μάτς έκανε fair play. Να μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Ήθελε τότε στην Τούμπα να πάρει μπροστά, μπορεί να βάζει 3 και 4. Σε τι γίνεται. Μετά... Ναι, στην Τούμπα ναι. Χθες. Πώς μπορούσε να βάλει. Μπορούσε. Δεν έκανε άλλες ευκαιρίες. Στην Τούμπα σταμάτησε. Όχι. Δεν του βγήκανε του ΠΑΟΚ μετά 2-3 ευκαιρίες που είχε. Έπεσε πάνω στο Ρομπέρτο. Μέσα ήμουνα και εγώ το είδα. Λοιπόν. Και μετά έκατσε και ο ΠΑΟΚ. Ας πούμε, όσο περνούσε η ώρα ήταν εις βάρος του ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός επαναπαύθηκε με το 2-0 και έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Φίλε, δεν τη βγάζει με αυτά τα στόπερ και με αυτά τα χαφ. Το ξέρω το και με το Φορτούνι, και με το Φορτούνι το μπλασάρεις για μεγάλο προϊόν. Δηλαδή το βγάζεις στη βιτρίνα να το πουλήσεις, να το ξεφορτωθείς και τα λοιπά. Δεν είναι είναι καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Αλλά παίρνει
Παίρνει όμως πολλές αβάντες. Ο ΠΑΟΚ αν είχε ένα φορτούνι θα είχε άλλους 10 βαθμούς σίγουρα. Καλός παίκτης είναι. Ακριβώς για την Ελλάδα, για το πρωτάθλημα έτσι όπως είναι υποβαθμισμένο, ο παίκτης αυτός κάνει τη διαφορά. Του βγήκε ρε φίλε, τον πήρε μέσα από τα χέρια του ΠΑΟΚ να πούμε και του βγήκε. Ναι. Αλλά Κωστή μου τώρα αυτό που λες και για τα στόπερ και για τα χαφ, τα λάθη έχουν γίνει από το καλοκαίρι. Και εγώ όταν βγαίνω και τα λέω εδώ κάτω και στα ράδια μου λένε εντάξει, εντάξει, ακούς και με κλείνουνε. Σε ποια ράδια βγαίνεις? Και στο Σπορ 24, οπότε βρίσκω χρόνο και στο Σπορ FM. Σήμερα εγώ βγήκα ένα τέταρτο στο Σπορ FM. Και... Αλλά τα αποφεύγω να σου πω. Το βράδυ τώρα κατά τις 11. Ναι, ναι. Εδώ κάτω υπάρχει τρελή ομερτά. Α, μπράβο. Αυτά να τα ακούει ο κόσμος. Και επειδή είμαι άνθρωπος. Άρα εμένα που με βγάλανε ένα τέταρτο, σαν εξωγήινο θα με ακούγανε. Μάλλον. Ρε Σικώστας, έχεις και ένα όνομα. Τι ρε σημασία, μπορεί να με ακούσει σαν εξωγήινο, αυτό λέω. Εντάξει, εγώ σκέψου δηλαδή, ο οποίος είμαι ο παδός της ομάδας μου, δεν είμαι όμως προσωπολάτρης. Ναι. Μου αρέσει να είμαι από τη μεριά πάντα της αντιπολίτευσης. Ναι, ναι. Πάντα. Γουρσούζα, ναι, ναι. Ναι, γιατί δεν με ταΐζει κανένας. Ναι. Δεν ζω... Θέλω να έχω ελεύθερη γνώμη. Ω, ναι. Σωστό, σωστό. Από τη στιγμή. Όχι, όχι κατευθυνόμενη. Σωστό. Έγινε φίλε. Φίλε, τα λέμε από τον Κορινό, φίλια. Επόμενη γραμμή. Σωστό. Όχι από τον Κορινό, από τον Πειραιά είναι. Από τον Πειραιά και λέω από τον Κορινό. Να παίρνει με κάρτα τηλέφωνο, μου έχει με κινητό. Καλημέρα. Τα παίρνει κάτω. Ναι. Έλα, φίλε. Καλή εβδομάδα, φίλε. Καλημέρα. Yeah. Έλα, φίλε μου. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώ. Τζόρνταν, έχεις πει νωρίτερα να ξεκινήσω από σένα. Πες μου. Λες στο Μάνο, θα τον προστατέψεις. Τι να κάνω, θα μην τον προστατέψεις. Έτσι, τούμπα, έτσι. Ναι. Σε ποια θύρα θα καθίσεις, Τζόρνταν, να τον προστατέψεις? Με το κύπελο ήσουνα. Πώς δεν ήμουνα, στο πέντε. Ναι. Στο τάλιρο. Πού ήσουνα εσύ στο κύπελο, σε ποια θύρα ήσουνα? Για ποιο μάτς, με τον Ηρακλή λες? Με τον Ηρακλή. Στο τάλιρο που βάλαμε, στην Τούμπα. Ναι. Στην 7. Στην 7. Ναι. Δεν τα έχεις δει, κλειστά μάτια έχεις, τι είχες? Τα είδα ρε φίλε, πώς δεν τα είδα? Τότε τι μου λες από προστατέψεις, τα 100 άτομα που είχαν έρθει και πήγαν κάνει τη μαλακία? Δεν είναι 100 άτομα, πιο λίγοι ήταν. 50, 20. Στη σουίτα πάνω ήταν αυτοί. Ναι, σε άρεσαν? Όχι, εντάξει. Σαν ο παδό του ΠΑΟΚ. Δεν το πας αλλιώς τώρα, σαν καλεσμένο το παίρνεις. Έξω να το πάω αλλιώς. Όχι, τον παίρνει σαν καλεσμένο τώρα, ρε παιδί, φίλε. Σαν πας... καλεσμένο, πού ρε εσύ? Εγώ πάνω, να σου πω κάτι, πήγα με ένα φίλο. Πήγα με ένα φίλο μου, Ηρακλειδιάκο, να σου πω εγώ. Μισό λεπτό να σου πω εγώ. Μισό λεπτό. Εγώ πήγα μισό λεπτό να σου πω και πες. Ναι. Εγώ πήγα, είπαμε με ένα φίλο μου, Ηρακλειδιά. Στο πρώτο παιχνίδι πήγαμε μαζί και στο δεύτερο πάλι πήγαμε μαζί. Να μην πω πήγε και τον πήγα. Λοιπόν, και τα είδαμε και τα δύο παιχνίδια. Δεν πέρα, εγώ δεν έχω τίποτα με το παιδί. Ούτε με ξέρω, ούτε το ξέρω. Για να σε δώσω να καταλάβεις, αυτά τα ατομικά ντέρμπι, ούμε γέλετο, σε πάρουν πρέφα τι οπαδός είσαι και ποια ομάδα. Τα έχεις ζήσει? Πώς δεν τα ζήσα, τι είμαι εγώ ρε, χθεσινός? Μπράβο, γι' αυτό σε λέω. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι, δεν χρειάζεται. Ξέρω ρε, τα έχουμε πει από κοντά ρε, πήρα χαμπάρι. Κυνηγήθηκα, κόντεψα να μαχαιρώσουνε, έφυγα με security, με αστυνομία του Καραϊσκάκη. Χίλια δύο πράγματα. Τώρα με λες εσύ για αυτό το μάτς. Αφού διαβάζουμε συνέχεια οι εφημερίδες, ράδια, παλεύουν εδώ και μέρες και εβδομάδες και μήνα για αυτό το μάτς τώρα που θα γίνει με τον Ηρακλή. Το Μάνο, σε λέω, δεν έχω πρόβλημα με το παιδί, ούτε με τον Αντουριάδη, ούτε με κανέναν άλλο μέσα. Με τίποτα, δεν έχουμε κανέναν. Αλλά όταν λες εσύ να πάει να προστατέψεις έναν οπαδό. Τον είπα ρε παιδί μου, αλλά πάμε μαζί τον είπα. Θα τον προστατέψω φυσικά, τον έχω εκεί, ναι. Λάθος είσαι, Τζόρνταν, είσαι λάθος. Χοντρό λάθος έχεις για αυτό το πράγμα. Κάτσε ρε τώρα, ο Τζόρνταν όταν πάει θέμα... στο Καφτατζόγλιο, δεν πάει με Ηρακλειδής και... Ποιο Καφτατζόγλιο πάει, Τζόρνταν, μόρα, μην και την άλλη φορά πήγε στη θέα, 10 πλάκα που πάει τώρα. Στουρκίζομαι, δεν είπα, και έχω και τον Ηρακλειδέα μάρτυρα, τι δεν είναι. Πού ρε πήγες ρε Τζόρνταν στην Ελλάδα? Μα το Θεό που λέμε εμείς που πιστεύουμε ρε φίλε. Σαν ένας Ηρακλέας, ένας Ολυμπιακός, ένας Αριανός. Δεν πήγα στο Καρασκάκι στην 7 ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς τώρα? Άντε πάλι τα ίδια. Στορκίζομαι σου λέω ρε φίλε. Ότι πήγες στη θύρα 10. Αλλά... 10 άτομα μέσα που δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι δεν θα συνορμήξουνε. Τέλος πάντων, εγώ πήγα με άτομο που εντάξει τώρα μην το ψάχνεις τώρα, άστο. Τον Αγράντα το γνώρισες, Τζόρνταν? Άστο τώρα σου λέω τώρα. Πάμε. Τι με λες, ρε, παρακάτω, ρε, πήγαμε ρε, με ρε, άνθρωπο ρε, που ρε, δεν μασάει τώρα. Τι να λέμε τώρα, άστο τώρα. Τώρα μην με λες σήμερα για τα γήπεδα και αυτό τα έχω βάλει στη μάπα. Τι να κάνουμε τώρα, να σε πούμε, στο φέρουμε τον άνθρωπο να τον δεις. Ποιον? Με αυτό που πήγα.
Έλα, τώρα. Και εγώ πήγα στο Ερακλή, πήγαινα παλιά που δεν γινόταν τίποτα. Τώρα δεν πάμε τώρα. Πού να πάτε τώρα, ρε. Δεν πάτε τώρα, ε. Δεν πάμε, ρε, σου φιλαρά, κύριε. Αντίκα το λέμε, δεν πάμε και θα πάμε. Εγώ πάμε, πήγα, σου λέω, ρε, που φίλε. Πήγα. Το λέμε και φανερά, τώρα άμα πάμε και θα μας δώσουν εισιτήρια, τα εκδοτήρια είναι ανοιχτά. Είναι στη θύρα 1 και στην 4 μπροστά. Όποιος θέλει. Εγώ πήγα με ένα φίλο μου Ηρακλειδέ, αυτός με πήγε. Και να σου πω, εγώ του έδωσα και λεφτά να πάμε στα επίσημα, σου πω και την αμαρτία μου. Και αυτός μου λέει, δεν θα πληρώσουμε μία, θα πάμε έτσι μέσα. Μπούκα από τη 10, στο λέω να το ξέρεις. Θα μας έδωναν εισιτήρια, εμείς θα πέραμε 15 και 20 χιλιάδες εισιτήρια μέσα. 20 ευρώ είχε στα επίσημα. Του έδωσα 40 για να κόψει δύο εισιτήρια να πάμε στα επίσημα, στο σκέπαστρο κάτω. Και αυτός μου λέει, βάλτε μέσα, θα πάμε έτσι από τη 10. Του λέω, όχι, θα πάμε στα επίσημα. Όχι, θα δεις μαζί μου, λέει, μαζί. Και η πόρτα ήταν ανοιχτή 3-4-5 λεπτά πριν ξεκινήσει. Ήταν ανοιχτή και μπαίναν όλοι μέσα, στο λέω να το ξέρεις. Έτσι πήγαμε. Λαράκι. Και πήγα και προς την κέμερια, προς την 7 να πούμε, προς τα κίτρινα τα καθίσματα. Το μάτσο αυτό εδώ πέρα έχει βρωμίσει από το ψάρι. Θα βρωμίσει από το ψάρι μέσα εκεί και από το κεφάλι και από την ουρά. Τι να βρωμίσει, 2-0 θα έρθει και τελειώσει. Άιτε, τι να βρωμίσει. Άιτε, κοίταξε, έχουμε ένα μάτσο από εδώ πέρα που είναι με τον Πανιόνιο. Το ξέρεις αυτό το μάτσο, δεν είναι εύκολο και να πάνε. Δεν είναι εύκολο, φυσικά δεν είναι εύκολο. Πώς είναι εύκολο. Φοβάστε, φοβάστε. Πολλά ήταν τα μάτια μας και με τον Απόλλωνα δίνουν εύκολο ήταν. Τι πάθατε, βρε, Παοξίδες, ρε. Φοβάσαι να πάω στον Καφτατζόγλου. Δεν φοβόμαστε τον Παοξίδες. Φοβάσαι τον Ηρακλή στον Καφτατζόγλου. Άσε, ρε, που να το φοβάσαι. Σε στην Τούμπα. Εμείς δεν το φοβόμαστε τον Ηρακλή. Τους περιμένουμε να έρθουν. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα για να τελειώνουμε. Εσύ τον Ηρακλή χωρίς διαιτησία δεν τον παίρνεις. Άνετα τον παίρνεις. Θα τον πάρεις με διαιτησία. Εγώ σε προκαλώ. Ναι. Με ακούει τώρα όλος ο κόσμος. Ειδικά εσένα, αύριο το πρωί. Πέρασε από το σπίτι κάτω να σε στήσω 500 ευρώ, εσένα ατομικά. Με capital control θα τα βγάλεις. Και να χορεύω έτσι στο σπίτι σου από το γιώτη. Μάλιστα. Έγινε, ρε φίλε. Καταλάβες, μάγκα. Πέναλτι ανύπαρκτο θα πάρεις. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν τον παίρνει στον Ηρακλή εύκολα. Θα τον πάρω πεντακάθαρα. Δεν βοηθήθηκε από διατησία αυτά που λες εσύ τώρα. Τον δώσαν ένα πέναλτι με τον Παναθηναϊκό πάνω στη γραμμή για να φύγει μπροστά ο Ολυμπιακός. Αυτό βαθμό. Γελάει ο κόσμος τώρα. Ευχαριστώ. Τα λέμε. Φύγε, φύγε. Άντε, bye bye, Μάρκο. Για χαρά. Να πούμε. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, ναι. Γεια, φίλε μου. Έλα, φίλε. Έλα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς, ναι, είσαι, εσείς. Κώστας, Ολυμπιακός. Καλώς τον. Καταρχήν, Ρέσι Τζόρνταν, κοίταγα το καλεντάρι, ναι. Βλέπω όλα τα αθλήματα και τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο και σήμερα δεν μας έχετε κερδίσει πουθενά. Στην ΚΑΠΑ 17, ρε φίλε, είμαι 10 βαθμούς μπροστά, να πούμε. Δεύτερα τα Γιάννενα. Στην ΚΑΠΑ 17, δεύτερα είναι τα Γιάννενα, ρε φίλε, εκεί δεν είσαι πουθενά. Και στο μπάσκετ 37 λεπτά μπροστά ήμουν, αρέσει. Στο τέλος με φαγές. Κάτι βήματα δεν έδωσε, κάτι. Πού βάζεις δίποτα και σταματά για τρίποντο. Πού είναι, πού είναι τα 5 γκολ, πού είναι, ρε φίλε, πού θα βάζεις. Εγώ είχα βγει την προηγούμενη εβδομάδα και είχα πει στον Κωστή ότι το βλέπω το παιχνίδι να έχετε καμία ισοπαλία. Όλοι κολοτούμπα τώρα, όλοι βγήκατε και τα λέγατε. Κωστή, είχα βγει και σου είχα πει ότι βλέπω το μάτι να έχετε ισοπαλία. Μόνο ο Μαλάτος, η ρόμπα ο Μαλάτος, δεν βγαίνει να μιλήσει. Εγώ θα βάλω 2-0 στοίχημα και βάλε. Ναι, τέλος πάντων. Και εγώ σου είπα ότι βλέπω ότι αν ο Φίντορ δεν φεύγει να έχει πρόβλημα ο Πάπα. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Κάρτα του Μιλιβόγεβιτς ήταν κόκκινη. Κόκκινη ήταν. Κάρτα του Μποτία κόκκινη ήταν. Τι να μιλάμε από εκεί μετά, ρε φίλε, τώρα. Ντροπή για την ομάδα που υποστηρίζεις, ρε φίλε. Μισό λεπτό, καταρχήν πρώτα απ' όλα. Ντροπή για την κατάτια του ποδοσφαίρου, ρε φίλε. Μισό λεπτό, θα πούμε λίγο και για αυτό το διαιτητή, θα πούμε λίγο και για την μπάρα για τον Ολυμπιακό, όπως έπαιξε, να το πω λίγο του Κωστή από μέσα, όπως το είδα. Καταρχήν, για αυτό που λες για τις κόκκινες, έκανε κόκκινη και ο Τζιόλης που δεν το έδωσε, κάνει και ο Μπερμπάτο κλωτσιά στο Σιώβα εν ψυχρό και στον πρώτο γύρο. Που οι δικοί σας παίκτες εκτός φάσης κάνανε τα δικά τους, δεν μίλησε κανένας. Έτσι, ούτε σηκωθεί για ευνοϊκή αδίκεια και για κόκκινες κάρτες. Ντροπή. Δεν έχουν άντερα να βγάλουν κόκκινη κάρτα στον Ολυμπιακό. Ξεφτύλα, ντροπή. Όταν ο Γκαρσία και ο Σαουάντε δίνουν μπουνιές είναι ωραία, Τζόρνταν. Για χθες μιλάμε. Εκείνοι πήραν τις κόκκινες. Φυσικά ο Γκαρσία δεν πήρε κόκκινη, φίλε. Όχι, δεν πήρε με τον Ολυμπιακό, ούτε ο Ισαουράντε πήρε. Με τον Τιόγκο, ρε φίλε, δεν πήρε κόκκινη. Όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε, δεν πήρε τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το τελειώσαμε αυτό. Άμα θες να το πάμε διαιτητικά, εγώ στο έχω το θέμα. Είσαι η πιο ευνοημένη ομάδα φέτος του πρωτάθλημα. Ναι. Κάτω από Αστέρα Τύπρος και ο Πανιών έπρεπε να. Θα μας κάνεις το Μαρινάκι Παΐσιο εσύ σιγά-σιγά. Εγώ σου είπα για που έπρεπε να είσαι εσύ. Ο Μαρινάκι λέει είναι Θεός. Είναι πρώτος στα κάτω. Θα μας αναγιάσεις.
Λοιπόν, Κωστή, να σου πω τώρα χθες τι είδα. Λέγε. Τι έχει γίνει. Δεν ξέρω η ομάδα για ποιο λόγο κατέβηκε έτσι μετά δύο εξάρια. Ο Σέρβος ο Πιτσιρικάς χάλαγε την ανάπτυξη πολύ. Όπως Σέρβος, τι παλτό είναι, ρε φίλε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Κάτι να σου πω τι γίνεται. Ολυμπιακός. Είχε δώσει εντολή να παίζουν 3-5. Αυτοί εκτός από τα στημένα δεν ανεβαίναν. Η ομάδα ήταν κομμένη στα 2. Δεν ξέρω Σίλβα για ποιο λόγο δεν έκανε καμιά αλλαγή να βάλει κανένα κασάμι μέσα. Και μετά που χαλάκισε το μεταξύ ήταν και αυτός εκτός παιχνιδιού. Δεν βέβαια το 20 λεπτό ήταν. Ούτε το Φορτούνης, φίλε, πάντα για τίποτα. Πολύ λίγο είναι ο Σίλβα, φίλε. Ήταν χθες ήταν από όσα παιχνίδια έχω δει. Οι μπροστά οι 4 χειρότεροι και ήταν και κομμένοι στη μέση. Χωρίς βοήθειες, δηλαδή και ο Φορτούνης ένας με 4. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πολλά μέτρα στο ανασταλτικό κομμάτι. Και πίσω, δεν είχαμε πρόβλημα. Πίσω ο Ολυμπιακός ήταν πολύ σταθερός, έτσι. Δηλαδή δεν το φοβόμασταν καθόλου. Τα λίγα παιχνίδια που λέγαμε δεν το με γκολ με τίποτα. Βέβαια, 3-4 πάσες που κόψαν τον ΠΑΟΚ offside. Δύο ήταν. Γιατί λες 3, δεν κοστίζει. Δύο ήταν που ήταν. Τρεις ήταν. Και μια του τουρμάς, τον οποίο δύο. Να σου πω κάτι. Στις δύο όμως, στη μία ήταν ο Σκόνδρας με αριστερό πόδι. Που ναι. Πιστεύω δεν είναι. Να βγαίνει άλλο. Ας την άφηνε να το δούμε. Εντάξει, αλλά το λέω. Εγώ είμαι φυλακτικοδίκαιος. Ότι είναι ναι, το βλέπω, το βλέπω. Πάντως. Έλα τώρα εντάξει. Πάντως έτσι όπως είναι τις ομάδες, τραγικό παιχνίδι και πιστεύω ότι άμα παίζανε άλλα 2-3 παιχνίδια, άντε να βάζανε ακόμα ένα γκολ. Δεν ξέρω, πολύ άσχημο θέμα. Εγώ πιστεύω ήταν χειρότερο ο Ολυμπιακός που είδα φέτος και πιστεύω στη συνέχεια, άμα ξαναπαίξουμε για το κύπελο, δεν πιστεύω να έχει τέτοια εικόνα. Εσύ τι λες, Κωστή. Φίλε, ήταν το χειρό. Κοίταξε. Το ανασταλτικό πρόβλημα του Ολυμπιακού, εγώ πίσω το έχω δει. Ο Ολυμπιακός εχθές ήταν πολύ κακός μπροστά. Ναι, αυτό σου λέω και εγώ για χθες. Ολυμπιακός. Αλλά πρέπει να ξαναπαίξουμε. Κοίτα, άμα το παιχνίδι, αν ο Ολυμπιακός μπροστά είναι καλός και μπορεί να βάλει 2-3 γκολ, ας φάει πίσω και ένα 2, σιγά τι πειράζει. Επίσης ο ΠΑΟΚ έφτανε πολύ εύκολα την μπάλα 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Πολύ εύκολα. Δεν είδα καθόλου. Ναι, μα αυτό σου λέω. Από εκεί όμως και μετά δεν μπορούσα να κάνει κάτι. Εκεί την έφτανε. Γιατί εκεί πέρα ήταν κομμένη, σου λέω. Δεν υπήρχε. Μέχρι εκεί πήγαινε η μπάλα. Ήταν όλοι πιο πίσω. Με μισή ομάδα ήταν και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι. Είχε πολλές απουσίες και η ομάδα. Τέλος πάντων, να σου πω τι βλέπεις για το κύπελο για τον Παναθηναϊκό έτσι όπως τον είδες. Δεν θα περνάει τον Ατρόμητο. Θα περάσει τον βαριά φανέλα ο Παναθηναϊκός. Εγώ νομίζω θα κάνει γκολ. Ένα γκολ θα το κάνει ο Παναθηναϊκός. Βαριά φανέλα είναι ο Παναθηναϊκός. Σε οποιαδήποτε κατάσταση. Άκου φίλε, σε οποιαδήποτε κατάσταση και βρίσκεται ο Παναθηναϊκός έχει βαριά φανέλα. Έκλεισε. Τα λέμε. Πολυλογία θα το πάρουμε. Α τη φανέλα. Για καλά. Μην το πας με τη φανέλα. Έχει φανέλα τώρα, ρε φίλε. Τι φανέλα. Καλημέρα. Μεγάλος συλλόγος. Ναι. Καλημέρα. Έλα. Εγώ είμαι. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ έτσι άλλο. Εσύ, φίλε. Ναι. Συγγνώμη. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά, φίλε. Εσύ. Καλά. Πολεμάμε. Με στεναχώρησε, ρε Τζόταν, την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί σε στεναχώρησε, φίλε. Όχι αυτός, με αυτό που έγινε. Με αυτό που πάθαμε. Είχαμε μιλήσει πριν κάνα δύο μήνες που είχα ρωτήσει αν υποστήριζες Χρυσή Αυγή και να δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Ολυμπιακός. Ναι. Και από τότε με συμπάθησες. Όχι, πάντα σε συμπάθησα. Εντάξει, ευχαριστώ. Γιατί είσαι αρρωστάκι, φίλε. Αρρωστάκι και εσύ, αρρωστάκι και εμείς. Mm. Προσπαθείς εκεί. Ξέρετε και εσείς τι γίνεται, καταλαβαίνετε και εμάς. Πάτε στο νοσοκομείο, αλλά με άλλη. Όχι, και αυτοί ξέρουν τι γίνεται. Εντάξει. Μ' αρέσετε. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είμαστε από τα ίδια κοινωνικά στρώματα. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να βλέπω ένα ας πούμε κόκκινο ποτήρι και εγώ να λέω ότι είναι μπλε. Ναι. Διότι και θέλω να σου πω ότι εχθές εκνευρίστηκα, ρε φίλε. Εκνευρίστηκα, πραγματικά. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, υπάρχουν Ολυμπιακοί που δεν θέλουν. Μ' αρέσεις, φίλε μου, μ' αρέσεις. Αυτά θέλω να τους πω τους Ολυμπιακούς εγώ. Βέβαια να σου πω και το άλλο ότι κάτι άκουσα σήμερα λέει ότι λέγατε ότι αυτές οι μαύρες σακούλες λέει που σηκώσανε. Λάθος ήταν αυτό. Εντάξει παιδιά. Λάθος είναι αυτό, όχι δεν έχει καμία σχέση. Μην το ξεκλείσουμε τελείως το θέμα. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν ξέρω τίποτα, εγώ δεν άκουσα τίποτα τέτοια. Τι είναι αυτά που λες. Ότι κάτι μαύρες σακούλες λέει ήταν για τον ΠΑΟΚ, κάτι τέτοια. Ήταν συγκινητικό αυτό που έγινε χθες το βράδυ, εντάξει, ωραία. Ολυμπιακός πιστεύω. Δεν μου λένε εσύ φίλε, 35 χρόνια περάσανε, σκοτώθηκαν τόσα άτομα, έτσι. Α, για τα παιδιά λες. Ναι, σκοτώθηκαν τόσα άτομα. Δεν βρήκα κανέναν ένοχο. Δηλαδή, να είναι ο Νταϊφάς, να είναι ο Ραστέξ Ολυμπιακός, να είναι ο Φύλακας, να είναι. Δεν βρέθηκε ένας ένοχος να πέσει ευθύνη, να πει ναι, αυτός φταίει,
ή αυτοί φταίνε ή ήταν αμέλεια αυτού του ανθρώπου. Όχι να τον πάνε φυλακή. Την αμέλειά του, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γλίτωσε τη φυλακή, αλλά να πέθανε ή θα πεθάνει από τύψεις, φίλε. Γιατί δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εκεί έγινε ποδοπάτημα, ρε Έγκουσα. Ποδοπατήθηκε. Ρε, επιτρέπεται να τελειώσει το μάτσο, έχεις 30.000 κόσμο και η πόρτα αν κλειστή, ρε. Εκεί έγινε, δεν ξέρω. Και αυτό γινόταν πάντα. Τα τουρνικέ να κλειστά, ρε. Ποιος είναι υπεύθυνος εκεί, 35 χρόνια. Εγώ αν έχα ένα άνθρωπο δικό μου, έλα εδώ ρε φίλε. Έχασα τον άνθρωπό μου, ωραία. Ποιος φταίει. Να μάθω, να ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Να τον δω, να μου πει γιατί. Εντάξει, ξέρουμε τι κομματικά. Εντάξει, γιατί δεν γίνεται άγγελος να καλυφθεί και αυτό το θέμα. Κάτι κομματικό. Έλα ρε την κόλο Ελλάδα μου, μην πω καμιά κακιά κουβέντα τώρα. Τι κομματικά ρε. Χάνω εγώ το παιδί μου, χάνω τον αδερφό μου, χάνω το... τον άνθρωπό μου. Ναι, ναι. Δηλαδή. Τι θα πει, δεν θα υπάρχει ευθύνη. Εγώ ποιο να θέλω να δείρω μετά, ποιο να πυροβολήσω εγώ, ποιο να κυνηγήσω τέλος πάντων, με ποιο να τα βάλω. Με την κακιά την τύχη. Πέφτει ρε ένα αεροπλάνο. Να μην πέσει ποτέ. Χάνω έναν άνθρωπο. Να μην ξέρω φταίει ο πιλότος, φταίει, ξέρω εγώ, βόμβα μπήκε. Τι έγινε εκεί. Συμφωνούμε απόλυτα. Να μάθω. Και επειδή έχω πάει στο μνημόσυνο. Ναι. Δεν τα ρωτάνε αυτά οι άνθρωποι. Οι γονείς, οι συγγενείς. Ψάχνουν δικαίωση, το λένε. Ψάχνουν ακόμα. Γιατί εντάξει, ναι, μανάδες τώρα πήγανε το παιδί του 17 χρονών και τη ΣΑΕΚ. Παιδιά, δύο. Ένα παιδί τη ΣΑΕΚ ήταν και ένα παιδί τη ΣΑΕΚ. Δύο, ναι. 21 δεν ήταν τα παιδιά όλα. 21. Ναι. 18. 21. Όχι, okay, 21. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Πέρα από αυτό, εγώ ήθελα να μιλήσω για άλλο ότι ο ΠΑΟΚ ξέρουμε όλοι ότι είναι μια μεγάλη ομάδα. Δεν χρειάζεται ούτε να... Ούτε συστάσεις ούτε αυτά φυσικά. Τώρα θα το δεις την Κυριακή πόσο μεγάλη ομάδα είναι. Θα τον κάνει τον Ηρακλή, θα τον σφάξει τα σφαγεία. Όταν κατεβάζεις 25.000 κόσμου στην Αθήνα μέσα σε ένα τελικό κυπέλλου. Τι είσαι. Είσαι μεγάλη ομάδα. Σε χρόνια κρίσης, Ναι. Γιατί δεν είναι τώρα πριν 10 χρόνια. Εδώ δεν υπάρχει μαντήλι τώρα για τον κόσμο. Έτσι. Ναι. Εγώ ήθελα να πω δύο πράγματα μόνο. Πέρα από το ποδοσφαιρικό, τα είδαμε όλοι, ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρω αν είναι ασχετοσύνη ή αν παίζει κάτι πονηρό με όλα αυτά τα λάθη. Πάντως χρειάζονται αλλαγές, ό,τι και να είναι να δω. Και αλλαγές όχι να γίνει κάποιος χαλήφης. Στο ποδόσφαιρο λες τώρα, έτσι. Ναι, το ποδόσφαιρο, φίλε, με μαθηματική ακρίβεια. Μου τα έλεγε ένας θείος μου διαιτητής. Άκου να δεις, άκου να σου πω κάτι. Πώς είπαμε το όνομα σου, Αλέξη. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, ένα θείο διαιτητή έχω να πούμε, ο οποίος αποσύρθηκε εδώ και 20 χρόνια από την Ελλάδα. Θα έρθει, μου λέει, πριν 7-8 χρόνια μου τα λέει. Θα έρθει, λέει, σε λίγο καιρό, χρόνια τώρα έρχονται, που οποίες θα πέσουν μεγάλες ομάδες Β, Γ, Εθνική, μου λέει, ακαθαρίσει το ποδόσφαιρο. Δεν αντέχει άλλο το ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και πέφτανε μετά από 2-3 χρόνια, άρχισε η ΑΕΚ αυτά. Όλοι, ξέρεις τι, κατά κύριο λόγο το κακό στο ποδόσφαιρο το έχει κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο επαγγελματισμός, τα λεφτά το κάνανε. Έφυγε, φίλε, μεγάλη κουβέντα τώρα. Θα την πάμε πολύ μακριά. Θα πάμε μακριά. Εσείς, δεν το κατακρεμνώσετε το ποδόσφαιρο, είστε τίμοι εσείς. Εμείς το ΠΑΟΚ. Η ίδια η πολιτεία πρέπει να επέμβει. Ο καθένας οπαδός και φίλος ομάδος ή επιχειρηματίας, αν θέλει ομάδος, πρόεδρος, μεγάλο μέτρο. Μόνο Παναθηναϊκός θέλει το καλό της ομάδος. Άλλο λέω εγώ. Τα οικονομικά συμφέροντα της ομάδος σου και τα δικά του. Ναι. Το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία για αυτό το πράγμα. Εντάξει, πολιτεία. Βέβαια. Επόμενος κύριος, ναι, μάλιστα. Έλα, φίλε μου. Έλα, φίλε μου. Έκανε κάτι δηλώσει ο κύριος Κοντονής. Σιγά τα αυγά. Άσε μωρέ το μουσάτο τώρα. Σιγά τα αυγά. Ο Κοντονής. Έλα, φίλε. Καλημέρα, ρε. Καλώς το. Καλημέρα. Βασίλης καθηγητής από Τούμπα Κώστα. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Λοιπόν, καλησπέρα Τζόρνταν. Καταρχάς να δώσω την αμέριστη συμπαράστασή μου στα λεγόμενα του Τζόρνταν κατά πολλές φορές, γιατί νιώθω ότι είναι πραγματικά ένας μίσος παοκτής. Όσο ας πούμε και ρομαντικό να είναι αυτό, νομίζω ότι ισχύει. Άσε ρε φίλε τα λόγια, άμα βγάλουμε κανένα κουμπαρά να δούμε την αμέριστη συμπαράστασή σου. Άμα πάρω εγώ τον κουμπαρά από τον Τζάμπο και στον φέρω εκεί. Να σου πω, βάλε κανένα δεκάρικο, θα βάλεις. Άσε τη συμπαράσταση. Ευχαριστούμε να πούμε. Μας το φάγανε οι βουλγαρόγυφτοι το αυτοκίνητο. Άντε τώρα, εγώ θα βγάλω το κουμπαρά της Ευγενίας να βάλουμε κανένα φράγκο. Άσε τα έκτατα. Θα την κάνουμε τη δουλειά. Τι να κάνουμε, ρε. Από εκεί να καταλάβεις πόσο χαϊβάνι είναι ο Τζόρνταν. Πόσο χαϊβάνι είναι.
Έτσι. Να πούμε για το χθεσινό το παιχνίδι. Ναι. Καταρχάς, που λένε από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια. Ναι. Είχα συζήτηση με τους μαθητές μου σήμερα στο φροντιστήριο. Ναι. Με Ολυμπιακό μαθητή μου. Και ναι. μου λέει, κύριε μου λέει, αν και είμαι Ολυμπιακός, είδα ότι ήμασταν άθλοι. Του λέω, έχει δίκιο. Ήσασταν άθλοι και εμείς δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Η πνευματική οξυδέρκεια όμως, μάλλον η προπονητική οξυδέρκεια των προπονητών, νομίζω ότι απέχουν μέρα με τη νύχτα. Ο Σίλβα νομίζω ότι αντιμετώπισε το παιχνίδι όπως θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει ο Τούντορ. Τι λες Κώστα γι' αυτό? Είδε η ομάδα του ότι δεν τράβαγε. Φυσικά. Και την κράτησε λίγο πίσω, ναι. Είναι το ίδιο το οποίο πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Αυτό το ρωτάει και στους δύο. Με ενημερώνει ο Χιλιτίδης ότι έγινε δίκη το 1984 με κατηγορούμενος 5 φύλακες και 5 αστυνομικούς. Τιμωρηθήκαν με μικρές ποινές. Δεν καθίσανε μέσα. Μάλιστα. Δεν καθίσανε μέσα. Έγινε όμως δίκη, λέει ο Γιάννης. Δηλαδή δεν πήγε. Μπορεί να ήταν η ποινή μικρή, ελάχιστη κτλ. Αλλά πήγανε. 5 φύλακες. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Δημοσθένη από τον Παλαμά της Καρδίτσας, γιατί δεν μάθαμε ποιοι τιμωρήθηκαν και μας ενημερώνει εδώ και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα ότι ήταν 5 φύλακες και 5 αστυνομικοί οι οποίοι καταδικάστηκαν με πολύ μικρές ποινές, πιθανότατα για αμέλεια και τα λοιπά. Φαντάζομαι, γιατί δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. Για συνέχισε, είναι φίλε. Για το συμβάν, είναι για το συμβάν τον, για τα παιδιά που χάθηκαν κάτω. Για τα παιδιά που χάθηκαν, ναι, ναι. Okay. Απλά ρωτάω και στους δύο ότι πρέπει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι με τον Ηρακλή όπως το αντιμετώπισε ο Σίλβα με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, να μην πάρουν τα μυαλά. Το πάθος που θα υπάρχει, το πάθος που θα υπάρχει μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή, δυστυχώς ήταν μεγαλύτερο από το πάθος που, που δεν υπήρχε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Αυτές οι καρατιές και αυτές οι ιστορίες, δύο-τρεις, όταν το παιχνίδι είναι αργό, όταν το παιχνίδι είναι ενοχελικό, όταν δεν υπάρχουν κοντραεπιθέσεις, όταν ο ΠΑΟΚ παίζει στραβά και 10 καρατιές να γίνουν, δεν φαίνεται το πάθος. Δηλαδή, σαν να μου δώσεις εσύ ένα μπάτσο ψεύτικο και εγώ να σου δώσω μια μπουνιά ψεύτικη. Έτσι φάνηκε το παιχνίδι, σαν ψιλομούφα να πούμε. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, και για να κλείσω, να μην κρατάω τη γραμμή, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεκαπνίσει το παιχνίδι με την Ηρακλή. Να το θυμάστε αυτό. Τζόρνταν, τι λες εσύ? Θα ξεκαπνίσει, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πάρει και εύνοια. Γιατί ο Ηρακλής πήρε το μούφα μπέναλτι, είναι επιθετικό φάουλ πρώτα. Και τώρα θα το πληρώσουν αυτό. Θα το πληρώσει ο Ηρακλής. Το φαντάζομαι. Γιατί είναι και ανίσχυρος ο Ηρακλής στα κέντρα αποφάσεων. Δεν θα το ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο οργανωμένος στα κέντρα αποφάσεων από τον Ηρακλή. Όπως ο Ολυμπιακός είναι πιο οργανωμένος στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ είναι πιο οργανωμένος έναντι του Ηρακλή. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ο μεγάλος τρώει τον μικρό. Να σε καλά. Μα ο μεγάλος τρώει τον μικρό. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα ρε Κώστα, ρε Καραφλάτο. Ο Μαλάτος, τι έγινε Μαλάτος. Ρε Μακελάρη, λοιπόν, ναι. Ακού, καλησπέρα Ιορδάνη. Να κούλτα, Βαντζοδίνο. Ακού, το έχασε το στίχο. Το παιχνίδι, θα το πω κομψά, ήταν συμφωνία κυρίων. Ναι. Να μην... Αυτό. Ποιον κυρίων, με τα μαύρα? Δηλαδή κερδίζω ένα μηδέν μόνο. Κυρίων με τα όπια. Με τα όπια, μάλιστα. Δηλαδή, ξέρουμε λίγο μπάλα, ειδικά αυτή την ομάδα, εγώ τη βλέπω, μη σου πω 50 χρόνια, σου λέω λίγα. Ναι. Λοιπόν, και τους καταλαβαίνω εγώ. Τι κατάλαβες δηλαδή? Κάνουν. Ναι, τι κατάλαβα. Τι κατάλαβα, εντάξει, ένα γκολ και καθόμαστε σε αυγά μας όλοι και είμαστε όλοι ανακουφισμένοι. Μάλιστα. Μας στηρίζουν και οι πλαϊνοί. Οι πλαϊνοί σου αφήσανε δύο offside και σε κόψανε σε άλλα δύο. Ναι. Και εμένα με κόψανε σε άλλο ένα. Και ο κεντρικός σε στηρίζει. Είναι τρίχες. Πώς τρίχες. Εχθές ήταν συμφωνία κυρίων. Και επίσης μην ξεχάσω, γιατί εγώ δεν είμαι κανένας κούτος, να καταχαιριάσω και την ομάδα μπάσκετ που παίρνουν 1,5 και 2 εκατομμύρια το χρόνο και το έχουν ρίξει στο δημοσιοϋπαλληλίκι. Για το σημερινό, λες. Τα βρήκε σκούρα σήμερα. Πα, τι ήταν αυτό. Τα βρήκε σκούρα σήμερα. Μοροίδες έβγαλες, Χωρίς Βασιλιάδη, χωρίς Χωριανίδη. Ακού. Καλύτερα να πέσα. Το είδα το ματς, τι να ακούσει. Ναι. Επειδή μπάσκετ έπαιζα το 71 στο Περιστέρι και ξέρω καλά τη δουλειά. Playmaker θα ήσουν. Βέβαια. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου. Η ομάδα αυτή
εκτός από τον Παναθηναϊκό που και αυτό τον πήγε 30 πόντους, στο τέλος ήταν 14, εντάξει. Η ομάδα αυτή όλες τις άλλες ελληνικές τις έχει για 20 πόντους και βάλε. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου περιμένει τα τελευταία 2,5 λεπτά να μου παίξει μπάσκετ. Έλα, πήρες κάτι βήματα εκεί, δεν έδινε κάτι αυτά, τα είδα. Βήματα. Τα είδα. Άρα, η Ορδάνη τώρα που δεν ξέρει μπάσκετ. Πώς δεν ξέρω μπάσκετ, ρε φίλε, και εμείς βλέπουμε. Δεν ξέρει άγχο. Τώρα τι σου λέω. Την μπάλα στο χέρι και περπατούσε ο άλλος. Μου λες τώρα να σε βοηθήσω λίγο με το αυτοκίνητο. Πόσο ετών ήταν αυτό το αμάξι? 93 μοντέλο πρέπει να ήταν. Α, δεν έπαιρνες κλοπή. Με 94. Τι δεν έπαιρνε? Δεν έπαιρνες. Και πόσο κάνει αυτό τώρα ένα μεταχειρισμένο? Σε αυτή την ηλικία, άμα πάει, βρεις κανένα 7.000, 6.500-7. Γιατί το δικό μου ήταν σε άριστη κατάσταση. Καλό αμάξι. Σε άριστη κατάσταση. Ναι. Όλοι οι ακροατές είμαστε εκεί πέρα, κανένα 5.000 κόσμο, καταλαβαίνω. Από 2 ευρώ να δώσουμε 3, να το. Θα βγάλω κουμπαρά, ρε βρωμόσκυλο. Θα έρθω εκεί στο γκρέντι να βγάλω και ακορντεόν θα έχω. Βγάλ τον ρεό που είναι και πες μου μένα και θα έρθω. Εντάξει, ρε μαλλιά του, στάρω. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, καλά για το πόλο να μην το συζητήσουμε. Τα παιδιά εκεί παίζουν βρέξει και ονίσει. Στο πόλο και εντάξει, εσείς είστε εκεί ούτως ή άλλως μέσα στη θάλασσα είστε. Τα λέμε, ρε, καλή εβδομάδα, για χαρά. Όταν τα έλεγε ο Ζήκος, λέει, Τζόρνταν, δεν σε είδα να παίρνεις θέση για τον Καραϊσκάκη και τους διαιτητές. Ναι, παλιά. Δεν έκανε εκπομπή τότε. Ναι. Δεν έκανε εκπομπή τότε. Γαύρι από Φάληρο, έχει χαζέψει το μυαλό σου, λέει, από τις μακαρονάδες. Τολμάς και μιλάς για διαιτησία. Ξεφτύλα τα έχετε διαλύσει όλα. Δύο κόκκινες και δύο offside. Λοιπόν, πέντε από το τέλος, όσοι ακούτε την εκπομπή, πέντε από το τέλος, οι άλλοι δεν τηλεφωνείτε. Λοιπόν, έξι μάλλον. Φίλε Τζόρνταν, τα μάξι θα το βρει σφαγμένο, λέει. Ναι, το ξέρουμε, φίλε. Σαν και σήμερα πέθανε ο Ξυλούρης, το ξέρουμε, φίλε. 157. Ποια είναι η γνώμη μας για τον Μπάρη Γεωργακόπουλο? Μεγάλος παιχταράς. Τον που καθάρισε ο Βαρδινογιάννης. Τον καθάρισε ο Βαρδινογιάννης. Ναι, ναι. Το μεγαλύτερο έγκλημα του Βαρδινογιάννη. Στα 27 του τον καθάρισε. Παιχταράς ήταν. Μεγάλος παιχταράς. Λοιπόν. Ραπ τελικά ο Πόξ στο τέλος της σεζόν θα μαζέψει τους μισούς βαθμούς του Δαφνό. Ναι, όπως λέει και ο Βαγγέλης. Τρεις ερωτήσεις στο Μάνο. Πρώτον, γιατί δεν ανοίξατε εκδοτήρια στο πρώτο μάτς? Δεύτερον, γιατί ήταν κλειστό όλο το πέταλο των φιλοξενουμένων? Τρίτον, γιατί εμείς ανοίγουμε εκδοτήρια και τα δίνουμε χωρίς face control? Θέλετε να γίνετε και μάγκες στη Θεσσαλονίκη? Λέει ο 63. Και ο άλλος λέει, σταματήστε την καραμέλα με τις τελικές. Την μπάλα δεν νικάει πάντα ο καλύτερος. Και με μια τελική μπορείς να σκοράρεις. Καλά, τελική είναι και στο κόρνα να τη βγάλεις, τελική. Κουράγιο Τζόρνταν για το αυτοκίνητο, πολύ φίλοι. Έξι από το τέλος. Σαν εχθές, 8 του μηνός. Α, σήμερα ναι, μπερδεύω γιατί είναι νύχτα. 8 του μηνός πέθανε ο Ξυλούρης. Πόσα χρόνια πέρασανε? 36. Πω. Καλημέρα, φίλε. Σαν εχθές τα πιτσιρίκια μέσα. Έτσι. Καλημέρα, φίλε. Ναι, έλα, καλημέρα. Νάτος. Καλώς ο Γιάννη. Το Τούντορ. Νάτος. Τι κάνετε, ρε παιδιά? Το Τούντορ. Σου, καλά είστε? Καλά είμαστε. 7 φορές κόπηκα σήμερα για να βγάλω γραμμή. Ναι, κόπηκες. 7 φορές σας άκουγα, δεν με ακούγατε. Μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων, τέλος βγάλαμε. Λοιπόν. Τι έγινε, τα 2 και 3-0 γίναν τώρα, βάζουμε ένα γκολάκι και καθόμαστε πίσω? Offside κάνουμε, αποβολές δεν δίνουμε, βέβαια. Ήτανε συμφωνία κύριων. Μάλιστα, μάλιστα. Για πείτε μου, ρε παιδιά, εσείς, γιατί εδώ έβλεπα εγώ με ένα Γερμανό το παιχνίδι. Καλό Γερμανό, τρελάθη με αυτά που είδε. Μιλάμε από σε πλάκα. Τον κάλεσε επίτηδε, τον φώναξε επίτηδε. Πρέπει να δει, λέω, ντέρμπι, Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Και μετά τι είπε ο Γερμανός, καλά σας έχουμε στα μνημόνια. Αυτό είπε. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό λέει, γιατί λέει σφυρίζει. Ρε βλάχο Μπόχουμ, θα βρεις χειρότερο Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη μετά από 20 χρόνια? Όχι, δεν θα βρεις. Ήταν ευκαιρία. Αυτόν τον Ολυμπιακό του Τσαμποκά Κωστήμου, αυτόν τον Ολυμπιακό του Τσαμποκά εξές που τον είδα, που πουλάει μαγκές, ναι. Γιατί έχει τα μαύρα τα κοράκια και κλωτσάει και κάνει την Γκαρσία ήθελαν, την Γκαρσία θέλαν αυτοί οι δύο, την Γκαρσία θέλαν, τέλος πάντων. Αυτόν τον Ολυμπιακό, αν περάσω την Πέμπτη. Εάν περάσω την Πέμπτη, γιατί είναι κύπελο και εμένα το κύπελο πάντα. Κοίταξε τώρα, την Πέμπτη με τον Χατζησαία θα περάσει. Θα περάσει. Άκου εδώ, αν περάσω την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα περάσει την Πέμπτη. Την Πέμπτη, αν περάσω το κύπελο, εγώ πάντα το φοβόμαι ότι είναι ο θεσμό των Ιππίων. Μην το φοβάσαι, είναι εντάξει το μάτσο, λέω. Ακόμα μου πέσει. Σε διπλά παιχνίδια. Βρεύκολο μάτσο είναι. Δεν έρθουν πάλι και με τον κύριο Σάββατο αρχίσουν και λένε τρομοκράτε και τρομοκρατία και κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Τους βάλαμε ένα κιλό σαρδέλες και τα κάναν πάνω τους προπέρυσι. Ναι. Έτσι. Ναι. Και για πες μου, ρε Κωστή μου, εσύ τώρα. Ναι. Η Αγκουνιά έχει αλλάξει, η κανονισμός, η ΚΕΒ.
παγκοσμίως η Αγγολία, πότε τι μόνο είναι κίτρινη, μπορείτε να το πείτε αυτό το πράγμα. Αυτό θα μου το έλεγε όταν με καγκάτσι βαρούσε ο Ήβιτς με τον Καρσία στην Τούμπα και δεν τις χρεώναμε τις Αγγολίες. Άλλο δεν χρέωσες, δεν είδα και χρέος και άλλο το είδα. Α, αυτό το είδα, αλλά τώρα δεν το είδε. Ρε τι σε σύρε, ρε τι σου πια. Σε ραϊκή είσαι εσύ. Ναι, αλλάξανε ναι. Αλλάξανε, αλλάξανε, αλλάξανε. Πόσο πιο αγωνιά ήταν το Μπερμπάτοφ στο Λιμστό Άκε με την ΑΕΚ. Α, σωστό. Από την αγωνιά την εξεσινή. Σωστό, σωστό. Ο, σωστό. Πόσο πιο αγωνιά ήταν εκείνη. Έτσι. Τι γκαρσία χρειάζονταν, τι γκαρσία χρειάζονταν και οι δύο τους. Αυτός ο Μιλιβόγεβιτς. Ναι. Φοράει την κόκκινη φανέλα και το έχει δει πολύ τσεμπουκάς. Ναι. Εκεί επαναπαύονται αυτοί. Ναι, ακριβώς. Έχουν αυτοί τώρα εκεί πέρα τα κουράκια. Σου λέει εδώ είμαστε τώρα, κλωτσάμε, βαράμε. Ρε με 9 παίχτες, έλλειμμα έρθε κάτω ρε. Με 9 παίχτες ρε. Και βάλατε το διατέμι παίξει 90-10. Εσείς που δεν ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ, που ο αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Βρίζανε 90 λεπτά. Καλά, αυτό έτσι ζητάμε. Αυτό έτσι ζητάμε. Εγώ γούσταρα, μ' αρέσει. Τώρα τι έγινε, την πληρώσει ο Ηρακλής στην Ιβιέ. Δεν είναι μόνο την πληρώσει ο Ηρακλής, για αυτό γιατί αρχίζει την καραμέλα από τώρα την πιπινίζεις εσύ. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην Κυριακή από τώρα. Γιατί να την πληρώσει με τη διετησία ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής θα έρθει, θα παίξει το παιχνίδι του που παίζει, ο ΠΑΟΚ θα το πατήσει, θα τον κερδίσει και τελείωσε. Γιατί να ένα. Εγώ λέω πέντε σφυρίγματα το ΠΑΟΚ θα το δώσει ο διετής. Ποιο είπε αυτό, αυτό το λες εσύ. Με εγώ το λέω, ποιο το λέει. Βγήκε η πρωτήτρια ο Μάνος και μου έλεγε εμένα 6 μάτς, 7 πόσα μου ανέφερε, που εμένα με βγάζει διαιτησία. Που στα 7 μάτς αυτά που ανέφερε, τα 6 πόσα ήταν, στα μισά, εγώ δεν πήρα σφυρίγματα πιο μπροστά πριν πάρω αυτά που πήρα. Και να σου πω και. Και να σου πω. Παφρακικό. Ναι. Ναι, ο κουνέ, Τζόρτα μου, φίλε μου, λέγε. Στο παιχνίδι του Καφτατζογλίου, για πε σα, μα πει η διαιτησία τι έκανε εκεί. Έλατε. Του κατόχου το πρώτο μα κουτί. Χεράκι στο 7ο λεπτό και ένα μια χερούκλα. Άντε μπράβο. Α το πω εγώ μα του κύριου Μάνου που λέει αυτό σε 6 μάτσε ευνοήθηκα εγώ. Που τα μισά σου λέω και πάλι δεν πήρε. Γιατί πήρα το πέναλτι αυτό το μούφανε τον Παναθηναϊκό που είτε εκεί δουλέψανε για τον Ολυμπιακό. Για πάρτι του Ολυμπιακού. Δεν πήρα πιο μπροστά όμω του 10 ένα πέναλτι. Με την ΑΕΚ, άμα ξαναδούν το παιχνίδι, να δεις τι γίνανε μέχρι να γίνει το πέναλτι που λένε αυτοί. Φίλε μου, Τζόρνταν. Έλα. Δεν τα βλέπουμε και εμείς, μόνο τα υπέρ. Τα κατά δεν τα βλέπουμε. Μόνο τα υπέρ. Στο Γιάννενο μέσα στο 1-0, ένα χεράκι πάλι. Στην Ξάνθη μέσα στο 1-1. Φουρ συνέχεια τα σφυρίγματα να πούμε μέσα στην περιοχή. Δεν τα βλέπουμε εκείνα. Όχι, δεν τα βλέπουμε εκείνα. Στη Λιβαδιά τον κόλ που ακύρωσε του Μπερμπάτοφ. Πήγε ο άλλος στο κέντρο 3 λεπτά, έφτιαχνε τα τηλέφωνα. Τι να κάνω, έλεγε. Εγώ έχω δει μέχρι τώρα 4 γκολ παρόμοια του Μπερμπάτοφ, όλα μέτρησα. Μόνο τον Μπερμπάτοφ ακυρώθηκε. Έκλεισε. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έκλεισε. Μόνο τον Μπερμπάτοφ ακυρώθηκε. Παρόμοια γκολ έβγαλε και το φίλο μα στο Μάνο Ελλάδα, με στη Βέρεια, στο κύπελο. Αλλά εκείνο μέτρησε. Έτσι. Του πάω και είναι φαουλάρα. Θα χάσει 2-0, θα χάσει ώρα κλεισί του Έχρε κατά βάθος να πούμε αντιπάλληλες οι αντίπαλοι ολονών δεν είναι ο ΠΑΟΚ αλλά είναι όλοι οι άλλοι. Του Ολυμπιακού είναι ο Παναθηναϊκός, του Ηρακλέως είναι ο Άρης, του Άρη αντίστοιχα του Ηρακλή. Α, και κάτι ακόμα Κωστή μου. Πολύ γένερο την προηγούμενη εβδομάδα. Τι γίνεται. Βγαίνει ο Χρυσταυγίτης, χαχαχαχουχουχου. Βγαίνει ο άλλος από το Μόναχο Σαλέρας, χαχαχαχουχουχου. Τι γίνεται, τους γαργαλάει κανένας. Λοιπόν, τέλος. Τι να πεις, Τζόρνταν, μαζί σου για το αυτοκίνητο κι εγώ. Ευχαριστώ. Έμαθα τα δυσάρεστα. Άμα γίνει τίποτα, παιδιά, Κώστα, εσύ μύριζε κάτι για κουμπαράκι καμπάνιας. Μην με ξεχάσεις. Και τι να σε κάνω, ρε. Τι κάνω, γιατί μπορείς να μας στείλεις λεφτά από τη Γερμανία μέσω τράπεζας. Ό,τι μπορώ θα κάνω. Τι να μας δεις, μόνο σε κάνα φάκελο ταχυδρομικό. Γράψε εκεί πέρα ότι είναι να πούμε. Μπορεί. Α, μπορεί, λέει ο Γιάννης. Α, εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε. Σωστά. Βρωμόσκυλο θα σου δώσω εγώ τον αριθμό λογαριασμού του κόκκινου να πάνε και άμα δείτε λεφτά δείτε. Έκλεισες, σκάσε, μη. Σταμάτα, για καλά. Καληνύχτα. Ποιος μήνος ρε, Μάνος λέει, ο ρεπόρτερ, γεια σου Μάνο Παοξάκη, πολλά μηνύματα για τον Μάνο. Να το σουτάρεις αυτό το παλιό χαρακτήρα τον Μάνο, λέει 112. Ναι, λέει Τζόρτα, 2-0 το πάρουμε τον Ηρακλή, όπως με Ξάνθη, Πανετολικό, Πανθρακικό, Ατρόμητο. Ναι. Έτσι απλά 2-0 θα χάσει ο Ηρακλής. Και μια κυρία εδώ μας στέλνει ένα μήνυμα, η κυρία Φένια, 987, από εδώ στο Πασεραϊκού, λέει: Κύριε Ραπτόπουλε, ωραία αυτή η διαφήμιση για τις πίπες. Ελπίζω να την ακούνε και οι φίλαθλοι Αργιανοί, γιατί του χρόνου θα τους κεράσουμε πολλές. Σαψάλωμα, λέει. Ο Πασεραϊκός, κοπέλα. Ο Πασεραϊκός καταρχήν. Θέλει να κεράσει πίπες στους Αργιανούς η κυρία Φένια. 5-6 μεταγραφές πήρε. Πήρε το. Είδες, τους τι λέει. Ναι, τους τι λέει. Του χρόνου θα είναι μαζί. Ναι. Του χρόνου θα είναι μαζί. Και πάει για άνοδο του χρόνου ο Πασεραϊκός. Στα νέα μου.
Τα νέα σου. Τα νέα μου, οι πληροφορίες μου, ναι, αυτό λένε. Ότι ετοιμάζονται από του χρόνου. Θα σωθούν τώρα... φέτος δηλαδή. Άλλους τρεις βαθμούς τους πήρα αέρα τώρα. Σε. Είναι τώρα και η Παναχαϊκή, θα φουντάρει. Του χρόνου θα πάμε να δούμε με. Θα έχει πολλά ντέρμπι του χρόνου. Με την κυρία Φένια θα πάμε Πασεραϊκό Άρης. Θα την πάω. Θα πάμε. Στα Σέρα σου, όχι στα Χαριλάου. Στα Σέρα. Στα Σέρα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα είναι και ο Παθρακικό ή δεν και του χρόνου. Ναι. Τι είναι αυτό. Αντί να τον παίρνετε από πίσω, κάντε του μία πίπα. Δώρο. Πίπες Νταϊάννα. Υγεία καθαριώτης Αρχονδιά. Αυτό ποτέ έπεσε ρε βρομπάσκελα. Δεν το θυμάμαι. Εγώ τις Magic Live ήξερα. Και τις Χέρτς μετά. Καλημέρα φίλε, ναι. Τέταρτος από το τέλος μάλιστα, ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα κύριε. Θα είναι η γραμμή που έχει μπαλονάκι. Έλα φίλε μου. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, ναι, γεια σου Τζορτάν, γεια σου Ραπτόπουλε. Γεια σου φίλο, μαλέτος. Ναι, έλα φίλε, ναι. Μ' ακούτε. Βεβαίως, λοιπόν, πολύ καθαρή φωνή και πολύ ωραία φωνή ραδιοφωνική, ναι, έχει ο κύριος. Ναι, έτσι. Εγώ. Εσύ. Έχω τέτοια φωνή και δεν το ξέρω. Άκουλε. Μέταλλο, λοιπόν, έχει μέταλλο η φωνή σου. Μιλάω σιγά τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, την Παρασκευή είχα βγει, είχα μιλήσει, σου είχα πει ότι είναι το ντέρμπι της Ελλάδος αυτό. Πάω Ολυμπιακός. Καλά, μην τα παραλέμε τώρα. Έτσι. Είναι, είναι, γιατί πήγα να δω το μάτς στην καφετέρια, δεν έβρισκα θέση. Υπήρχαν όρθιοι, φύγαμε. Πήγαμε στο προπό και εκεί δεν έβρισκα θέση. Mm. Και με το ζόρι. Και εγώ έκλεισα θέση στο καφενείο του Κόκκινου μια με δύο μέρες πριν. Εσύ είσαι και φίρμα, ρε, θα σε βάλουν. Δεν είναι. Όπου και να πας, θα σε βάλουν. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα ακούω εδώ τους κόκκινους επιστήμονες με τα κόκκινα γυαλιά που βγαίνουν. Που... Όχι, το παραδέχονται τα παιδιά, δεν είναι τίποτα φανταστικό. Όχι, δεν παραδέχονται. Πώς δεν τι. Βγήκανε από την Αθήνα κανένα δυο και είπανε, ρε φίλε. Το είπανε τα παιδιά. Κανένα δυο, όχι. Ο Μαλάτος. Εσύ το πάω κάρι 3-0 με το Σταυρίδη, το παραδέχτηκες. Δεν το παραδέχτηκες. Ξέρω εγώ. Έτσι λες εσύ, γιατί ο Πάου πάλι έπαιξε καλύτερα από τον Άρη. Είδες που τα λες. Ναι, έτσι. Πέρα από ότι έπαιξε σκληρά, έπαιξε και καλύτερα. Έπαιξε και ποδόσφαιρο, γι' αυτό βάλε 3 γκολ. Τώρα για το παιχνίδι αυτό, η γνώμη μου είναι ότι επειδή βλέπω εγώ στον ΠΑΟΚ κι ας κατηγορούν ορισμένοι τον προπονητή ή δεν ξέρω τι τους θέει, βλέπω ένα παιχνίδι που ξεκινάει από πίσω με την άμυνα, που ο ίδιος ο προπονητής θέλει να ξεκινάει από πίσω. Ορθολογική ανάπτυξη. Μια ανωτελεία, μια ανωτελεία. Μια ανωτελεία. Ο Μαλεζάς, πού είναι ο Μαλεζάς? Παίζει ο Χατζησαΐας και ο Βίτορ. Ωραία, μέχρι προχθές για πού ήταν ο Μαλεζάς? Ο Μαλεζάς είναι ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, όποτε κρίνει ο προπονητής θα παίξει. Ναι, αλλά παίζει στόπερ ο τέτοιος, ο Τζαβέλας. Αυτός ήταν αριστερό μπακ. Μια χαρά παίζει ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Πολύ καλά παίζει. Ναι, αλλά κάναμε μεταγραφή στόπερ. Όχι, γίνονται. Άκουσα. Τζορντάν, άκου λίγο. Επειδή είναι ντροπή να λες αυτά τα πράγματα. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου ντροπή, φίλε. Φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μαζί σου είμαι, ναι. Που λες εσύ τώρα και θυμάσαι τι έγινε πέρσι με τον Αναστασιάδη. Όχι, τι έγινε χθες, να σου πω εγώ. Όχι, πέρσι. Δεν παίρνει μέρος ότι είσαι με τον Αναστασιάδη. Δεν παίρνω κανένα μέρος. Εγώ από το καλοκαίρι. Είναι αγγελόσκυλο. Όχι. Πού είναι το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα που είναι? Θέλω να μου πεις. Πού είναι το πρωτάθλημα? Δεν θα σε πω. Κατέβηκε ο Μαρινάκης, έδωσε συγχαρητήρια στα αποδυτήρια. Ήσασταν οι καλύτεροι, είπε. Και εμείς χάσαμε το πρωτάθλημα. Ναι. Σε φούσκωσε τα μυαλά πέρσι, ενώ ομάδα δεν είχες για πρωτάθλημα. Mm-hmm. Το ήξερες από την αρχή, μεταγραφές δεν έκανες. Mm-hmm. Υλικό δεν είχες για πρωτάθλημα. Βγήκε αυτός ο τρελός, σε φούσκωσε τα μυαλά. Νόμιζε ότι θα πας για πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ο τρελός είδε τα τρελά και τρελάθηκε, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για πέρσι. Μην θα χαλάσω το στόμα μου τώρα και θα μιλάω για τα περσινά ξινά στα φίλια. Εντάξει. Α, μην ασχολείσαι, μην κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί οι άλλοι. Όχι, δεν κάνω τίποτα. Εγώ θα δεις ότι τζάπα θα περάσει και ο χρόνος πάλι φέτος. Δεν θα περάσει τίποτα γι' αυτό, επειδή είσαι από αυτούς, από τους λεγόμενους αγγελόσκυλα που δεν πιστεύουν σε αυτό το εγχείρημα. Και εγώ είμαι από τους άλλους που πιστεύουν. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, θα σου πω με μένα δεν έχει τέτοιο θέμα, να ξέρεις. Άσε με να μιλήσω, θα σου πω τα θετικά. Πήγε μέσα σε ένα Ολυμπιακό και ο σπίκερ ο ίδιος σου λέει, εκτός αν είσαι και κουφός και δεν ακούς, πέρα από το ότι δεν βλέπεις, ότι ο ΠΑΟΚ είχε κατοχή μπάλας μέσα στο Καραϊσκάκη και ήταν μοναδική ομάδα. Δηλαδή, και τι έγινε? Αν σου λέει κάτι αυτό. Δεν με λέει τίποτα. Και, και πρώτος στις πάσεις είναι, πάλι δεν με λέει τίποτα. Και πρώτος στις πάσεις το πρωτάθλημα. Και πρώτος στα λάθη είναι και πρώτος στις θλάσεις είναι. Ξέρεις, λοιπόν, ναι. Άσε ρε μεγάλε τώρα, αυτά πες τα κάπου αλλού τώρα. Άστα.
Άκου, αυτά δεν είναι τυχαία. Τυχαία είναι. Που εσύ τα περνάς έτσι μπάει, αυτό είναι η ανάπτυξη παιχνιδιού. Και όταν πας, ας πούμε, σε ένα δύσκολο παιχνίδι με 9 παίκτες μείον και παίζεις αυτό το ποδόσφαιρο που παίζεις και έχεις και κόντρα διατησία. Μαζί σου, εντάξει, αυτό. Δηλαδή, πάει να πει ότι δεν είσαι και για 4-5 όπως χλεβάζανε και λέγανε πρώτο το άμα. Μαζί σου, μαζί σου. Αμερική, το έπαιξα, λέει 4-5 εγώ... και το έβαλα 5-0 για κάλυψη. Φίλος, φίλος, άκου να δεις. Ξέρεις που είναι η ένστασή μου. Δεν μπορεί να διαχειριστεί. Έχουμε πολύ καλό υλικό, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ποιος το λέει αυτό? Εγώ σου το λέω, τα αποτελέσματα. Γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί? Γιατί βλέπω παίκτες σε λάθος θέσεις, πολλούς παίκτες. Ποιο να βλέπεις? Το Σάμπο αριστερά με στην Ξάνθη τα έκανε ματάρ. Μια φορά το είδες αυτό. Μια φορά. Επιμένεις το ίδιο πράγμα συνέχεια. Καραμέλα το έκανε. Μια φορά το έκανε αυτό. Δεν καραμέλα τώρα. Μια βλέπω... φορά τον έβαλε το Σάμπο εκεί. Τον έχεις ξαναδεί εκεί πέρα πολλές φορές. Μια φορά το έκανε και εκείνο αναγκαστικά. Γιατί ήταν ο άλλος από τραυματισμό, ο Ροντρίγκες, και δεν το ρισκάρισε να το βάλει μέσα. Δηλαδή εσύ τώρα βλέπεις, ας πούμε. Κορμό δεν έχει, ρε φίλε. Δεν έχει κορμό, ρε φίλε. Κορμό. Πού δεν έχει, ρε φίλε, δεν έχει κορμό. Πότε? 5 μήνες πέρασαν. Τι θες να πεις δηλαδή? Κάτσε να σου πω και κάτι, και αυτή την καραμέλα με τον κορμό, τι είναι δηλαδή? Έχει δώσει τόσα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, τι θα παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι? Γιατί θα πάθουν τίποτα, κάθε μέρα μη ζουλεύουν. Όχι, ρε φίλε, γιατί? Άμα ξέρω από ποδόσφαιρο. Εγώ να ξέρω από ποδόσφαιρο. Σόπαρα μεγάλε, ποιος το λέει αυτό? Από Κυριακή σε Κυριακή τι να πεις? Και έχει παίχτες. 20 ονών, παιδιά, 22. Άκου λίγο. Έχει σταθερούς παίχτες μέσα. Αθανασιάδη, Πέλκα, Ροντρίγκες, Μακ. Στο κέντρο το, τώρα που είναι ο Τσίμιροτ. Στην άμυνα το. Τέσσερα παιχνίδια έκανε ο Τσίμιροτ, μην μπερδεύεσαι. Κάτσε, ρε φίλε, αυτοί δεν είναι σταθεροί παίκτες? Όχι, δεν είναι σταθεροί. Ο Τσίμιροτ δεν είναι σταθερός. Όταν είναι καλά, δεν παίζουν πάντα αυτοί? Παίζουν πάντα αυτοί όταν είναι καλά. Όταν είναι καλά, όταν είναι υγιείς και δεν είναι τραυματίες, δεν παίζουν αυτοί πάντα. Λοιπόν, πριν κλείσεις, είπε μια κουβέντα ο Αλέφαντος για τον Κάτσε. Δεν βάζετε μέσα αυτό τον παιχταρά. Μα μάθετε ότι έχει κλείσει τον Ολυμπιακό ο Κάτσε. Σας το λέω από τώρα. Μπορεί να έχεις δίκιο, εγώ κοίταξε, πιστεύω ότι ένας ο Κάτσε θα κλείσει στον Ολυμπιακό. Τώρα θα παίξει βασικός, θα το δώσουν στα Γιάννενα, θα το δώσουν, ξέρω εγώ, στον Αποέλ, δεν ξέρω. Κοίταξε, εγώ ρε, πάντως κάτι με μύρισε από τον, με τον Αλέφαντο και κάτι μου είπε. Τέλος πάντων, εγώ δεν λέω μέχρι το καλοκαίρι θα κλείσει ο Κάτσε. Ο Κάτσε θα πάει στον Ολυμπιακό, να το ξέρεις. Κώστα, άκου να σου πω λίγο. Αυτό το θέμα με τον Κάτσε είναι ότι έγινε πέρσι με τον παίκτη που έφυγε στον Ολυμπιακό. Τον Τζανδάρη. Λέγανε τον Πιτσιρικά. Τον Τζανδάρη. Και ο Κάτσε θα παίξει στον Ολυμπιακό. Δεν... κάτι φάουλ που θα κάνει και κάτι δεν θα σφυρίζονται. Και θα είναι ο εξολοθρευτής του δεκαριού του αντιπάλου. Άστα. Δεν είναι όμως η ίδια περίπτωση. Για γαρά, για γαρά. Έφυγες. Έφυγες. Τι θα μάμα, ακούσα, θα πάμε μέχρι τα γράμματα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ο Κάτσε πάει για γάβρο, να το ξέρεις. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Λευτέρης από Νεάπολη. Γεια σου, Λευτέρη από την Νεάπολη. Γεια σου, Λευτέρη. Ιορδάνη, καλά είμαστε? Καλά, γουρούμ. Τι καλά, ναι, ρε, του φάγανε τα μάξι. Μαζί πήγαμε χθες. Το ξέρω, το ξέρω. Α, μαζί πήγατε, μαζί. Α, το παιδί είναι που πήρε τηλέφωνο. Ναι. Α, εντάξει. Ναι. Έλα, γορίδε. Θα πάω σήμερα το πρωί στη δουλειά, όπως υποσχέθηκα. Θα πάω να ρωτήσω εκεί στα φώτα που είχε το σπίτι. Ναι. Να δω άμα είδαν καμιά κίνηση. Ναι. Ραυτόπουλε. Έλα. Για πες μου, ρε φίλε, έχει ο ΠΑΟΚ τόσο μεγάλη ανάγκη τη διατησία για να κερδίσει τον Ηρακλή? Βέβαια. Γιατί? Για να διευκολυνθεί, όπως διευκολύνεται ο Ολυμπιακός με την Πλατανιά, όπως διευκολύνεται ο Ολυμπιακός με τον Πανιόνιο. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη, την παίρνει όμως. Έτσι σου λέει. Την παίρνει. Γιατί να διευκολυνθεί, Σορέλα, τι να παίξουμε? Γιατί όταν πήρε λίγο ευνοϊκή διατησία ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλου, δεν τον πήρε. Όχι, ρε Κώστα, τώρα. Όχι, όταν ρε, ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλου είχε 55-45 διαιτησία υπέρ του. Ναι. Είχε. Εγώ δεν το έχω ανάγκη. Δεν τον κέρδισες. Όμως. Δεν τον κέρδισες όμως. Κώστα, δεν το έχω ανάγκη με στην Τούμπα τώρα να με βοηθήσει στην διαιτησία. Δεν το έχω ανάγκη και δεν το θέλω. Και σαν ΠΑΟΚΣΙΣ και σαν ομάδα. Δηλαδή αν αύριο παίξει ΠΑΟΚ Ηρακλής και κερδίσεις 2-1 ή 1-0. Και ναι, το σπρώξει τον ΠΑΟΚ 20-30%, τι θα πεις, δεν το ήθελα? Εγώ σαν οπαδός φύλαθλος δεν το θέλω, όχι. Μάλιστα, κατανοητό. Ούτε 1%, όχι 30%, ούτε 1%. Θα βγεις να το πεις άμα την πάρεις την εύνοια. Εννοείται. Δεν το θέλω, όχι, βγω, δεν το θέλω. Δεν θα το χαρώ. Δεν θα το χαρώ. Θα σου κάτσεις το λαιμό, μάλιστα, ωραία. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια, δηλαδή, και έλα, για την... ανθρώπινο.
Ναι, εγώ στεναχωρέθηκα πολύ με τον Τσόλο. Πιο πολύ τσατίστηκα. Παρά στεναχωρέθηκα, πιο πολύ τσατίστηκα. Για να είμαι ειλικρινής, τα συναισθήματά μου δεν έχουν μέσα τόσο θυμό, έχουν τσατίλα. Δεν έχουν τόσο στεναχωρία, έχουν τσατίλα. Ναι, σε καταλαβαίνω. Κώστα, εγώ πηγαίνοντας εκεί πέρα με τον Ιορδάνη, ήμουν σίγουρος ότι το αμάξι θα είναι εκεί πέρα. Και ξέρεις κάτι. Αλλά έλεγα πως να μην είναι αυτό. Εντάξει, ξέρεις κάτι. Άμα τώρα κλέβει το φουκαράκι, τον μονοκαματιάρι, ο άλλος, είναι για να του εύχεσαι. Είναι να του εύχεσαι να βγάλει κακιά αρρώστια και να πεθάνει με βαριά έτσι αυτή. Γιατί το φουκαρά πας και κλέβεις μόνο τώρα. Πήγε ο άλλος, είχε ένας παππούς, ένα ντάτσουν 120 ύψιλο, 35 χρόνια. Ένας παππούς, 70 τόσο χρόνο, 75. Πας και του κλέβεις τον ντάτσουν το 120 ύψιλο, ρε κερατά. Εγώ είπα τον Ιορδάνη, τα ηχεία από το αμάξι με κλέψανε πριν δύο βράδια, προχθές το βράδυ. 20 ευρώ ηχεία ήταν και... Δηλαδή ο νόμος πρέπει να αλλάξει, ρε. Δηλαδή αν το βρω εκεί την ώρα και τον πατήσω, να μην με πάει μέσα, ρε. Γιατί ήμουν σε άμυνα. Να μην με πάει, ρε. Γιατί να με πάει. Γιατί να. Σιγά μην τον πω άμα τον φάω. Δεν θα το πω. Πάμε στον επόμενο. Όπως δεν ήρθε ο χωροφύλακας όταν έφαγε του Τζόρνταν τα μάξι, στο ΜΕΤ μπροστά δεν φάνηκε. Λέει, έλα από εδώ και ιστορίες, σιγά μην έρθει. Και εγώ άμα φάω κανένα, σιγά μην τον πω ότι ξέρεις τον έφαγα. Τον πάρω τηλέφωνο να μπεις. Άντε, για χαρά. Όλα καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Μα έτσι είναι. Τον παίρνει τηλέφωνο, λέει, ναι φίλε, θα έρθω αυτό και τα λοιπά. Ναι, σιγά μην τον νοιάζει. Άμα φάω κανένα λάχανο, γιατί θα τον νοιάξει. Θα τον νοιάξει. Πρώτο τελευταίο. Τι θα τον νοιάξει. Θα τον νοιάξει. Κωστά. Έλα, φίλε. Έλα, Τζόρνταν, τι έγινε. Έλα, εδώ είναι ο Τζόρνταν. Έλα, Χρυσταρά. Τι έγινε, πώς πάμε. Καλά, φίλε μου, εσύ. Πώς τον είδε το Βελίδι, Τζόρνταν, τον Μπουφόν. Εμένα δεν μ' άρεσε, ρε φίλε. Τι να λέμε τώρα. Πάλι τα ίδια. Κοίταξε τώρα, σου πω κάτι. Μην τώρα. Εντάξει, τώρα κάνανε την πατάτα αυτή. Τώρα μην τον κράζουμε κι αυτόν τώρα. Όχι, κάνανε μεγάλη πατάτα. Δεν μ' άρεσε να του κράζω εγώ τώρα και καμιά βράδυ του Ζαβέλα με πόνο τα λέω αυτά, αλλά είμαι σίγουρο. Πονάει με τον Ζαβέλα. Να διορθώσουν το λάθο το καλοκαίρι με τερματοφύλακα. Βέβαια. Και δεκάρι, δεν μου πήραν δεκάρι, ρε φίλε. Δεκάρι δεν πήρατε, ρε. Δεκάρι, ρε παιδιά, δεκαγούρα, λέω 20 χρόνια σου. Ποιο θα του. Παίζει 15-20 χρόνια χωρίς δεκάρι, ρε εσύ, Τζόρνταν. Έτσι είναι. Δεν έχεις το. Δεν μπορείς να αξιοποιείς τα φόρ σου αφού δεν έχεις δεκάρι, ρε φίλε. Φαντάζεσαι, ρε φίλε, τώρα στο Καραϊσκάκι. Καλό δεκάρι, Τζίμι Ροτ. Με κάτσε, εγώ σου λέω. Άσε τον Τζόλι έξω. Ο Τζίμι Ροτ είναι η αποκάλυψη. Η μεγάλη αποκάλυψη είναι ένα παίκτη. Μεγατήρι, μπαλαδόρο. Κρατάει μπάλα μόνο το μόνο που δεν πολύ πατάει περιοχή ο. Μπορεί να μην έχει τέτοια εντολή. Κάτσε να τον δούμε. Ποιο. Μπορεί οι εντολές να είναι κάτσε πίσω, μην βγαίνει πολύ μπροστά. Ωραία. Του έκανε χαζούς το Φορτούνι και του άλλου. Δεν ακούμπησε μπάλα ο Φορτούνι. Έτσι είναι. Έτσι. Μεγάλη αποκάλυψη και ο αμυντικός. Με τον Χρήστο. Το παλικαράκι ο Χατζησαΐας. Πολύ καλός. Ωραίος. Αλάθαστος. Είχαμε το passing game σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είχαμε την κατοχή. Βέβαια ήταν ανούσια κατοχή. Δεν ρίσκαρε ο ΠΑΟΚ, δεν ρίσκαρε να μπει μέσα με διαεμβολισμούς. Κοίταξε να δεις. Έλα. Ο Κίτσιου πίσω καλός ήτανε. Μπροστά δεν ξέρει μπάλα ο Κίτσιου. Ο Κίτσιου έκανε τις κούρσες του. Αλλά έχει ένα πρόβλημα ο Κίτσιου, έχει κόμπλεξ με τη σέντρα. Φοβάται δηλαδή, ενώ παίρνει την κούρσα, την παίρνει. Μπορεί να τριπλάρει ένας με ένα. Ναι. Επειδή κάνει κακά τελειώματα, πρέπει να κάνει σέντρες. Ναι, πρέπει να δουλέψει σέντρες. Η απογοήτευση Τζόρνταν είναι ο Αθανασιάδης. Ξύλο, τυμμένο ξύλο, το ξαναλέω. Δεν ακολουθεί καθόλου τις φάσεις. Είναι ή τον έχεις ή δεν τον έχεις μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένα και το αυτό. Δεν κάνει τίποτα αυτό το παλικαράκι. Δεν ξέρω τι έχει πάθει, δεν συνεργάζεται με κανέναν, νευριάζει, δεν μπορεί να ακολουθήσει την ομάδα. Είναι σαν να παίζεις με 10 παίχτες. Καλύτερα να βάζεις ένα χαφάκι παραπάνω και να παίζεις, κορυφή με τον Βούλγαρο, με τον Μπερμπάτο. Αυτό που πήγε να κάνει δηλαδή στο 65 και του τη χάλασε ο Τζαβέλας. Ναι, ναι. Αυτό. Καλό. Και έχουμε Τζαβέλα καρατέκα. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος θεατρίνος, άμπαλος, πάει να κρύψει την αμπαλοσύνη του με θεατρίνους. Με τα καραγκιουζλίκια, έτσι είναι. Με θεατρινισμούς και καραγκιουζλίκια,
να πάνε να πάρουν ένα δεκαεράκι από την Αργεντινή, να πάνε να πάρουν και ένα αριστερό μπακ, να ανεβοκατεβάζει όλη την πλευρά, να ξέρει κάτι. Ένα δεκαράκι, ένα δεκαράκι ένα καλό από την Αργεντινή. 15 χρόνια, όπως ρε, λες, 15 λες. Χρόνια δεν έχουν ένα δεκαράκι, ρε. Ένα κουμανταδόρο, ένα που πρέπει να βγάζει να τροφοδοτεί τους επιθετικούς. Ο ΠΑΟΚ πασχίζει από 10, από το νούμερο 10 και από επιθετικούς που δεν μπορούν να δημιουργήσουν ούτε μία φάση μόνοι τους. Τζόρνταν, αυτά τα λέω και χρόνια τα λέω στο ραδιόφωνο αυτά. Έκλεισες! Λοιπόν, έγινε παιδιά, φιλίκια πολλά. Για καλά. Στέλνει μηνύματα ο Κλεωμένης. Δεκάρι θέλει. 0-0 το βλέπεις αυτό που είναι το μας ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Να βάλουμε 10 ευρώ, να βάλουμε, ρε φίλε. Δεκάρι θέλει ο ΠΑΟΚ, θέλει και ένα στόπερ ακόμα και ένα... Ρε μαλάτο, τι πρέπει να γίνει, να πεις ότι ευνοήθηκες? Σαν δεν τρέπεσαι, ρε, δεν βλέπεις, ρε μαλάτο, 6-13. Και ο Κλεωμένος λέει, λίγε ραπ γίνε Σάκης για να γουστάρεις. Εσύ ακόμα 50 χρονών πάει ο Σάκης, baby face τον 50 θα. Είδες τι παθαίνει ο Αλαφούζος τώρα? Μόλις δεν ευνοείται, νιώθει αδικημένος. Το είδες? Τώρα, αυτές τις μέρες, αυτές τις αγωνιστικές. Συνέχεια νιώθει αδικημένος. Δεν ήταν καλή ομάδα του προχθές. Φυσικά δεν ήταν καλή ομάδα του. Δεν ήταν καλή ομάδα του. Πάμε. Μάθανε να ευνοούνται χρόνια. Πάμε στο τελευταίο. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς πέρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Καλά κι εμείς. Τζόρνταν, τι λέει? Καλά, τι να λέει. Στον αγώνα. Βεβαίως. Ναι. Έκανε τον detective εδώ, Τζόρνταν. Λοιπόν, για να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Για πες. Τώρα, μετά το χθεσινό το παιχνίδι, έτσι. Εγώ, για να σου πω και τη γνώμη μου, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ το θεωρώ, εντάξει, όχι καλή ομάδα, έτσι. Μια κακιά ομάδα, μια κακή ομάδα μεσοπιθετικά, τουλάχιστον, οκ. Okay. Για να δούμε. Έχετε διαφωνία σε αυτό? Μεσοπιθετικά, εγώ διαφωνώ, δεν συμφωνώ πλήρες, δεν συμφωνώ πλήρες, θα σου πω. Πού διαφωνείς, Τζόρνταν? Εντάξει, τώρα χθες είχε, παιδί μου, απουσίες, άστο χθες. Κοίταξε να δεις. Αν το μαγειρέψει καλά τον ΠΑΟΚ μπροστά, και ταχύτητα θα έχει και θέαμα και εκτέλεση. Γιατί τις πρώτες αγωνιστικές. Το μαγείρεμά του δεν είναι καλό. Τις πρώτες αγωνιστικές δεν σ' άρεσε η ομάδα. Το μαγείρεμά του δεν είναι καλό. Πού θες να καταλήξεις? Όντως, το μαγείρεμά του δείχνει μια κακή ομάδα. Αλλά έχει και παίκτες γρήγορους. Και παίκτες οι οποίοι βγάζουν ευνηδιασμό. Και χάφε έχει γρήγορα. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί, ρε φίλε. Είναι κακή διαχείριση. Σωστό, συμφωνώ. Για λέγε. Ναι. Μεσοεπιθετικά ο ΠΑΟΚ είναι χάλια. Τέλος. Δεν το συζητάμε. Τον έχω δει σε ό,τι μάτς έχει παίξει. Κοίταξε, κοίταξε. Τα άτομα που έχει, θέλουμε να πούμε, μπορεί να παίξει καλύτερα. Και καλύτερα, κατάλαβες. Ναι. Το έδειξε αυτό στην αρχή της περιόδου, ρε παιδί μου. Μόλις ο Πέλκας ήταν λίγο καλός, έβγαζε λίγους αυτοματισμούς, καμιά επίθεση. Δηλαδή γινόταν ευκαιρίες φάσεις. Τζόρνταν, σε αυτό που λες. Όταν μας έπαιρνε και παίζαμε με την Brodby και ο Πέλκας ήταν καλός με την Brodby, γινόταν αυτό που λες. Ωραία, καλά, ρε φίλε, τώρα εσύ τι λες, η Brodby είναι χειρότερη δηλαδή από τα Γιάννενα, ας πούμε? Μισό λίγο. Ναι, δεν είναι. Δεν θα δικήσω ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον φέτος ο ΠΑΟΚ έχει μια ταχύτητα, έτσι. Ναι, φυσικά. Το μάτι με τον Ροντρίγκες. Μπροστά είναι. Ωραία, πολύ γρήγορο. Αυτό είναι το εξτρά μας. Από εκεί και πέρα. Και στα χαφ ποιότητα όμως. Πρόσεξε να δεις. Πήρες Χαρίση, έχεις Κουροβέση, έχει πλειάδα μπροστά. Πώς το λένε? Τσίμερο. Συγγνώμη, είναι παίκτες που ακόμα δεν έχουν προσφέρει και μπαίνουν αυτή τη στιγμή, έτσι. Ο Τσίμερο, α πούμε, κοίταξε, στο πρώτο παιχνίδι όταν τραυματίστηκε με την Ξάνθη, έπαιξε κανένα μισάρο, κανένα 20 λεπτό, 25 λεπτό. Φάνηκε, ρε φίλε, βάρεσε τρεις φορές, δηλαδή φαίνεται ο παίκτης. Δεν θα κρίνουμε στο 20 λεπτό. Okay, το παιδί δείχνει ότι έχει στοιχεία. Εντάξει, για μένα είναι ένας βελτιωμένος κάτι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, okay, το παιδί θα βοηθήσει. Και για το Χαρίση έχω πολύ καλή γνώμη με αυτό που βλέπω. Ωραία. Πάντων, και ο Κοροβέσης καλός είναι. Ας πάμε λίγο σε αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ. Γιατί έχω αποκοτευτεί από την ομάδα από τη μία, αλλά από την άλλη βγάζω το εξής στατιστικό. Έτσι. Έχει κάνει τρία δυνατά παιχνίδια. Έχει παίξει τρία δυνατά παιχνίδια με δυνατούς αντιπάλους ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, φέτος. Okay. Ναι. Εκτός έδρας. Mm-hmm. Ένα με τον Ολυμπιακό. Εγώ τον Ολυμπιακό σαν ομάδα τον έχω πολύ ψηλά. Αυτό που είδα ήταν τίποτα, μηδέν. Ναι. Περίμενε λίγο να τελειώσω. Ναι. Πάει μέσα στην Dortmund. Ναι, μεν είναι τυχερός, αλλά για να πάρει διπλό μέσα στο Dortmund δεν παίρνουν γερμανικές και γερμανικές ομάδες. Οπότε, ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Μισό λεπτάκι. Ναι, αλλά και εγώ αυτή τη στιγμή το βγάζω το στατιστικό, γιατί μέχρι στιγμής έχω. Ναι. Αυτό που βλέπω με τον ΠΑΟΚ δεν με γεμίζει καθόλου. Και μέσα στο Krasnodar μπορεί από τη μέση και μπροστά πάλι να ήμασταν ένα χάλι και μισό, αλλά το μάτς το έχουμε χάσει πάλι στον γκολ. Έτσι. Ωραία. Και μια ομάδα, η Krasnodar, η οποία δεν έχει να ζηλέψει και πολλά, π.χ. από την Dortmund, και από τον Ολυμπιακό τη θεωρώ καλύτερη. Ρίξαν λεφτά, ρε φίλε. Κόντεψε να πάρει πρωτάθλημα στη Ρωσία πάνω. Δεν ξέρω τι βγήκε. Ναι. Τέταρτη βγήκε. Ναι. Τρίτη. Τελευταία.
Τι λέτε τώρα. Σημαίνει να... ότι τι Τζορντανό. Βγήκαν αυτού... και κοροϊδεύουν τώρα την Κράσνοσταρ αυτήν τώρα. Τρελαθούν τελείω. Αυτό που λες, τι σημαίνει για σένα αυτό. Τι μπάτζετ έχει αυτή η ομάδα. Εγώ φίλε, το 3-5-2 που έπαιξε αυτό. Χάθηκαν πολλά παιχνίδια εκεί. Δεν ήταν άσχημο. Κοίταξε να δεις. Το 3-5-2 που έπαιξε με το Μακ δεύτερο σέντερφορ. Με το Μακ δεύτερο σέντερφορ. Του βγήκε ο Ροντρίγκε στη γραμμή. Ωραία. Τα τρία στο περάκια. Δεν ήταν άσχημο ο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να επιμείνει, αλλά το παίξει λίγο καλύτερα. Πιο έξυπνα. Εγώ βλέπω ότι είναι μια ομάδα που όταν στηθεί. Πήγε να παίξει, φίλε, 3-5-2. Ένα σύστημα κατ' εξοχήν ευνηδιασμού. Και είχε μέσα παίκτες μπροστά που δεν είχαν τα στοιχεία του ευνηδιασμού. Και πίσω αργή. Και πήγε να βάλει και το μεγάλο του λάθος του ήταν πήγε να παντρέψει. Και τους δυο μαζί. Και τους δυο μαζί. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να θυσιάσει στο 3-5-2. Καμιά φορά και τους δύο φορ. Σωστά. Καμιά φορά, όχι συνέχεια. Χρησιμοποιώντας τον ευνηδιασμό. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει στο πρωτάθλημα γκολ με ευνηδιασμό. Δεν έχει βγάλει. Ενώ είναι γρήγοροι μπροστά. Ενώ έχει γρήγορους παίκτες να το παίξει το 3-5-2. Αυτό που σου λέει. Έχει πάρει τον αργό Μπερμπάτοφ, έχει τον Κλάους που είναι στατικός. Δεν ταιριάζει. Εγώ βλέπω ότι όποτε ο ΠΑΟΚ παίζει με μια ομάδα. Που... είχε τερματοφύλακα κακό. Έκανε λάθη στην άμυνα ατομικά. Δηλαδή το 3-5-2 αμυντικά. Δεν έφαγε ευνηδιασμού ο ΠΑΟΚ, τρύπες κτλ. Από ατομικά λάθη έτρωγε γκολ. Ναι, ναι, σωστά. Δεν ήταν το σύστημα που έφταιγε. Το πείσανε το Βλάξ προπονητικά και το άλλαξε. Κακός για μένα. Για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ που περιμένω εγώ να πάει στον Ντόρτμουντ με την εικόνα που δείχνει και να κατευθυνθεί τουλάχιστον να φάει πάνω από 3 γκολ. Να πάει χθες στο Καραϊσκάκι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλά. Δεν έχει και καλά πατήματα έτσι να φάει γκολ και με το ζόρι χάνει. Ακόμα και στον Ντόρτμουντ για να το τελειώσουμε το 5-3-2. Που έξε με Μπερμπάντοφ Μακ ήταν μισή δουλειά γιατί όταν μπήκε Ροντρίγκες Μακ έφυγε ο ΠΑΟΚ 4-3 φορές με στα δίχτυα να μπει. Φυσικά και ο Ροντρίγκες και ο Μακ δεν έχουν τόσο ποιοτικά τελειώματα όσο ένας κλασικούρας σέντερφορ. Ο Μακ δεν έχει σουτ καλό. Αλλά τα βάζεις κάτω και τα ζυγίζεις και λες. Ο Μακ είναι θέμα ημέρας. Ή θα χάσει 10. Δεν έχει σουτ καλό ο Μακ. Δες τα σουτ που βαράει. Δεν έχει σουτ καλό. Ή πολύ γρήγορο σουτ δεν έχει καλό. Μου κάνει και τρίπλα, φεύγει πολύ. Ξέρει μπάλα, σουτ δεν έχει. Δύσκολο βιολί ο ΠΑΟΚ, φίλε, καληνύχτα. Και ο Ροντρίγκες δεν ξέρει μπάλα. Είναι πολύ γρήγορο, δεν ξέρει μπάλα. Λοιπόν, κάθοδος αγροτών στην Αθήνα. Θα στήσουν μπλόκο για 3 ημέρες στο Σύνταγμα. Πολύ θα σας παραδεκτώ, ρε κερατάδες. Πολύ ωραία, μαζί του είμαι. Πάτε, εδώ είμαι μαζί σας. Μπράβο, μαζί του είμαι πάντα εγώ. Από την πρώτη μέρα είμαι μαζί σας. Από την πρώτη μέρα, όχι τότε. Τώρα είμαι μαζί σας. Μη μου κλείνει το φουκαρά. Εκεί που θα πα. Λοιπόν, μα πω, κατέβω κι εγώ μαζί σου. Άκου, ναι, άκου εκεί τώρα. Κάτω. Θέλω να το πω και την προηγούμενη μέρα γιατί το ξεχνάω, ναι, πάντα. Συνεχεία. Σωστό. Λοιπόν, ωραία μαγιά η δρόμη, εντάξει. Ταλαιπωρούμε κόσμο όμως. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα κάτι άλλο. Για πες το ρε. Και όχι μόνο σε αυτού. Για πες το ρε. Λοιπόν, ποιοι είναι απέναντί μας, το ίδιο το κράτος, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Πάμε, κλείνουμε λοιπόν όλες τις τράπεζες. Δεν τις αφήνουμε να ανοίξουν το πρωί. Πάμε, κλείνουμε τις εφορίες. Πάμε, κλείνουμε τα δημόσια, όπως τα λένε, το ταχυδρομείο. Πάμε, κλείνουμε και τις νομαρχίες και τους δήμους. Ναι. Μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, μέχρι να τελειώσει η τελεσίδη και να τα αποσύρουμε πίσω αυτά, ρε φίλε. Λοιπόν, δεν θα μπει κανένα. Συναλλαγή να μην γίνει τίποτα. Να μην πω και κάτι άλλο πιο χοντρό που δεν πρέπει ακόμα να το πω. Μην το πεις. Ώρα θα το πω. Το έρθει λοιπόν, ναι. Δεν θα έχει έσοδα το κράτος. Θα σου πω εγώ, κύριε Τσίπρα, να πούμε αν τα αποσύρεις αυτά πίσω. Δεν μπορεί άλλο κόσμο. Πιο ουσιαστικό είναι. Φυσικά. Δεν θα έχει φορές. Κλείσιμο και τα μαγαζιά δύο μέρες. Όλα. Σου πω εγώ ρε πόσα πήδια κοράει ο Σάκος. Μάλιστα. Ναι. Εφορίες, ταχυδρομεία, δημόσια ταμεία, τι υπάρχουν εκεί πέρα και τράπεζες. Δεν θα πας στην τράπεζα, ρε. Δεν θα πας υπάλληλο. Άσε που δεν θέλουν και οι υπάλληλοι το θέλουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να μην πάρει ούτε ένα ευρώ το κράτος. Θα σου πω εγώ άμα αποσύρουν τα μέτρα πίσω. Τι θα γίνει δηλαδή. Πρέπει να πεθαίνει ο κόσμος, το καταλάβετε. Μάλιστα. Γιατί ο χορτάτος, τον νηστικό δεν το σκέφτεται. Όχι. Ποτέ. Κατάλαβες. Έτσι. Τος πήγε τώρα τριήμερο που πήγε ταξίδι να πούμε για κάποιο λόγο. Εδώ ο κόσμος καίγεται έξω. Οι αγρότες παγώνουν στα μπλόκα όλα έξω να πούμε. Δεν τον νοιάζουν άλλο. Στο τέλος θα φωνάζουμε ο λαός, δεν ξεχνά τι σημαίνει αριστερά, ρε φίλε. Τι σημαίνει αριστερά. Καληνύχτα, συνέχεια με Γιάννη Χιλική. Τα λέμε το μεσημέρι, Κυριακή. 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 Τα λέμε το μεσημέρι, Κυριακή.
Βράδυ, τα λέμε το μεσημέρι, κύριε.